Σημερινό επεισόδιο Ράπ Καφέ, λοιπόν, στην παρέα μας ο Ηλίας Ιμπάς, Μπάς Ηλίας. Όποιο προτιμάς εσύ. Και τα δύο τα ακούω. Και στα δύο ακούς, ωραία. Μεγάλη μας τιμή που είσαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και γουστάρω και εγώ που είμαι εδώ. Χαίρομαι πολύ που το ακούω. Αυτό νομίζω έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τη μουσική, για το ραπ, για τον δίσκο σου που κυκλοφορεί εδώ και 1-1,5 μήνα περίπου. Ναι. Λεωφόρος Καβάλας. 1,5 μήνα, Λεωφόρος Καβάλας. Mm-hmm. Στο Spotify και στο YouTube. Mm-hmm. Θα πούμε κάποια πράγματα για το δίσκο, έως πολλά βασικά, γιατί μας κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, σαν concept γενικότερα, σαν συμμετοχές, σαν παραγωγές, τα πάντα. Να πούμε όμως κάποια γενικά στην αρχή, σχετικά με την πορεία σου στο ραπ, γιατί είσαι κάποια πρόσωπα που δεν δίνουν πολλές συνεντεύξεις. Είσαι επιλεκτικός και εσύ και ο bandmate σου. Ο Ζωρό, ναι. Οπότε να μας πεις λίγο κάποια εισαγωγικά. Ξέρω ότι έχεις ξεκινήσει από το 2013 έτσι πιο ενεργά. 2012 έγραψα τον πρώτο ραπ. Mm-hmm. 2013 γνωρίστηκαμε τον Ζωρό. Αυτή την ιστορία την έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν ξέρω αν την έχουμε ξαναπεί δημόσια το πώς γνωριστήκαμε. Γενικότερα, εγώ όταν ξεκίνησα να το κάνω, ρε παιδί μου, ξύπνησα ένα πρωί και το έκανα. Έτσι έγινε. Ξύπνησα ένα πρωί και έγραψα ένα κομμάτι. Ετών. Ήμουνα το 2012, τώρα είμαι 29. 19, ήμουνα 20. Okay. Εκεί. Και ξύπνησα και έγραψα ένα κομμάτι αυτό. Okay. Και μιλάω με κάτι δικούς μου τέλος πάντων εκεί στη γειτονιά, ξέρω εγώ, κολλητούς φίλους και αυτά. Τους το λέω, μου λένε γαμάει, είναι ωραίο. Λέει, έχει γούστο. Κατάλαβες. Και εντάξει, γενικότερα άκουγα και από παλιότερα, ξέρω εγώ, ξέρεις, full rap και αυτά. Είχα κάνει κάποιες προσπάθειες να γράψω πιο παλιά, αλλά ποτέ σοβαρά και ποτέ, ξέρεις, να πω ρε φίλε ότι γουστάρω να κάνω αυτό το πράγμα. Γενικότερα νομίζω πως εκεί μου μπήκε το μικρόβιο. Και ξέρεις, σε όλο το build-up της φάσης έψαχνα να δω με ποιον μπορώ να το μοιραστώ και με ποιον θεωρώ ότι ταιριάζω. Καταλαβαίνεις. Και στους ράπες στους οποίους δραπάρανε τότε, στη γειτονιά, νομίζω πως ήταν ο Ζωρό. Γνωριζόσασταν δηλαδή πριν κάνεις την προσπάθεια. Τον ήξερα φατσικά και αυτός ρε φίλε, αλλά δεν τα λέγαμε ποτέ, δεν είχαμε ανταλλάξει κουβέντα, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Mm-hmm. Ήταν και 5 χρόνια μεγαλύτερο, 6, δηλαδή ήταν άλλη γενιά από μένα, ξέρω εγώ. Και μετά πολλά, εμένα συνομιλικό του φίλου του Παναγιώτη, κάπως μας έφερε αυτό στο κονέ, ξέρεις. Του είχα στείλει εγώ κάτι ραπ, τα στείλει αυτό στο Ζωρό. Τέλος πάντων, και πάλι όμως δεν τα είχαμε πει. Εκεί έπαιζε μια φάση ένα punk live στο Θησίο. Και σκάω εγώ εκεί με ένα φίλο του κοινόγνωστο του ψηλού και του λέω, φίλε, του λέω εσύ Ζωρό. Μου λέει ναι, και του φτύνω ένα ραπ. Ωπα! Χωρίς να συστηθείς. Τίποτα, του λέω εσύ Ζωρό. Μου λέει ναι, και του φτύνω ένα ραπ. Κατευθείαν. Και μου λέει ρε φίλε, μου λέει έτσι γουστάρω και αυτά. Και μετά του στείλα ένα κομμάτι που είχα κάνει εγώ τότε, ξέρω εγώ και αυτά. Που ήταν έτσι από τα αρχικά κομμάτια και τέτοια. Μου λέει γουστάρω, λέει να τα πούμε. Τίποτα, πήγα στο μαγάζι που δούλευε τότε. Και, δηλαδή στο τρίτο ραντεβού μπήκαμε στη διαδικασία ότι ναι, γουστάρω, μάνα, έλα κάνουμε κρου. Μπαμ, μπουμ, έγινε. Mm-hmm. Κατάλαβες. Δηλαδή έγινε πολύ μπαμ. Αυτός ο έρωτας ήταν ακαριέως. Κατάλαβες. Okay. Αυτό. Δηλαδή έτσι ήταν, έτσι ξεκίνησε η φάση με το κρου, ξέρω εγώ, και το πώς γνωριστήκαμε και αυτά. Σκεφτήκατε ποτέ να έχει όνομα το κρου? Ρε φίλε, σκεφτόμασταν πάρα πολλά ονόματα όταν ξεκίνησε. Το ένα όνομα που είχαμε, τότε γράφαμε στο στούντιο του Δήμου, του Resonance Status, αυτό το παλικάρι. Γενικότερα ήταν ένας φοβερός παίκτης drum and bass. Και πολύ καλός γνώστης, ο Δήμος Respect, αν τη δει την εκπομπή γενικότερα, πάρα πολύ δυνατός γνώστης όσον αφορά τη μουσική. Μας έβαζε πάρα πολύ σε τρύπα για να κάνουμε ηλεκτρονικά κομμάτια, κάποιες φορές τα ακούγαμε, κάποιες φορές του λέγαμε ρε Δήμο, ξέρεις. Αλλά γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ πως έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο επάνω μας. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός ο Μάνι είχε περισσότερα skills από rappers. Mm-hmm. Μας έδειχνε πώς να ραπάρουμε στα mics, ξέρω εγώ. Και ήταν παραγωγός drum and bass. Γενικότερα, εκεί πέρα ξεκίνησε και η φάση. Σε αυτό το στούντιο κάναμε το πρώτο κομμάτι με τον ψηλό, το έρχομαι μεταμορφωθεί. Εγώ έψαχνα όνομα, τότε δεν είχα κατασταλάξει ακόμα τι θέλω να κάνω και αυτά. Είχα δύο tag παλιά, που το ένα λεγόταν Baddest και το άλλο Bios. Άρα έβαφες κιόλας. Είχαμε, εντάξει, μην φαντάσεις τίποτα φοβερό, αλλά γενικότερα είχαμε ένα κρου στη γειτονιά που βάφαμε, ξέρω εγώ. Mm. Αλλά δεν έβγαινα για βάψιμο, ξέρεις, δεν μπορώ από τη. Έτσι με την παρέα, τίποτα μπόμπινγκ, έτσι, ναι, τέτοια πράγματα, okay. Ξέρω εγώ. Πιτσιρικάδες πολύ. Mm-hmm. Και τέλος πάντων, μετά πολλά μου κάτσε τον Buzz, μου άρεσε σαν όνομα.
μουσικά για έβυχο, καταλαβές. Και ζωρώ μπάς και λέμε εντάξει αυτό είναι, αλλά πριν γίνει όλο αυτό, πριν καταλήξουμε εκεί, γιατί αν παρατηρήσετε στο πρώτο κομμάτι, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν ζωρό και μπάς, ήταν ζωρό fit μπάς. Και λέμε ρε φίλε να βγάλουμε ένα όνομα στην πορεία, λέγαμε κάτι, ξέρω εγώ, acta non verba. Λατινιγάρι, τα quotes και τέτοια, okay. Ναι ρε φίλε, και λέμε εντάξει, όχι δεν είναι αυτά. Πάμε έτσι και έτσι έμεινε. Κατάλαβες, δηλαδή ο ζωρό και ο μπάς. Κατάλαβες. Είναι και... λίγο σκουλάδικη λογική αυτή. Τύπου ναι, ότι Eric B, Rakim. Είχε ένα στοιχείο έτσι λίγο. Μπράβο. Golden Era. Δηλαδή είπαμε, ξέρεις, πάμε με τα ονόματά μας, ρε φίλε. Ξέρω. Κατάλαβες. Δηλαδή και έμεινε έτσι και έγινε το brand name εν τέλει ζωρό και μπάς, ξέρω. Αυτό. Αν και η ομάδα σας εντάξει είναι λίγο πιο διευρυμένη, είναι και ο Ντόλος μετά προσθέθηκε. Η ομάδα γενικότερα στην πορεία των χρόνων μεγάλωσε. Δηλαδή ο Ντόλος ήταν επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος. Εγώ με τον Ντόλο είμαι κολλητός πολλά χρόνια. Δηλαδή, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια πριν από τη μουσική. Πηγαίναμε μαζί σχολείο. Δηλαδή, ο κολλητός του, που είναι και κολλητός μου τώρα. Με τον κολλητό μου τότε, που είναι ακόμα κολλητός μου τώρα, είχαν βγει σέντρα. Όπα. Έτσι, έτσι είχαμε γνωριστεί με τον Ντόλο. Στο πρώτο γυμνασίου είχαν βγει σέντρα αυτοί οι δύο. Οπότε εσείς είχατε πάει για backup. Και είχαμε πάει ναι, σε αυτή τη φάση και εν τέλει, ρε φίλε, γνωριστήκαμε και κάναμε παρέα, ξέρω εγώ, και είμαστε από τότε δηλαδή πάντα μαζί, ξέρεις, με τον Ντόλο, ξέρω εγώ. Ο Ντόλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε το δικό του χαρακτήρα στο συγκρότημα. Γενικότερα. Δηλαδή και γενικότερα και σε εμένα. Κατάλαβες. Ήταν αυτός που έφερνε τις μαύρες μουσικές. Τις λίγο εναλλακτικές μαύρες μουσικές. Όπως. Άκουγε full ragamuffin, ξέρω εγώ. Πήγαμε τα πρώτα έτσι live, ξέρω εγώ. Να δούμε και κάτι άλλο. Έπαιζε μουσικές, έπαιζε όργανα. Δηλαδή σκέψου τώρα μαζί με τον αδερφό του, ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι ο αδερφός που έχει παίξει κλαρίνο και στο Queen σε ένα κομμάτι του δίσκου τέλος πάντων. Που έχει και κλιπ. Μπράβο, ναι, ναι. Το κλιπ του δίσκου τέλος πάντων. Το πρώτο κλιπ του δίσκου. Αυτή η σκέψη έχουν μπάντα που παίζουν υπηρώτικα. Δηλαδή ο Παναγιώτης παίζει λαούτο, ο Κωνσταντίνος παίζει κλαρίνο και ο πατέρας τους τραγουδάει. Και τέλος πάντων γενικότερα ήταν ξέρεις, η μουσική επιρροή στη φάση. Δηλαδή πέρα από το rap και είναι ακόμα αυτό. Δηλαδή ότι ρε μάγκες πάμε να κάνουμε και κάτι που να διαφέρει από το rap. Δηλαδή ο καθένας έβαζε το δικό του στοιχείο μέσα στο κρου. Κατάλαβες. Δηλαδή ο ένας έφερνε πιο πολύ μουσική, ο άλλος έφερνε περισσότερο rap και τα βάζαμε όλα μαζί κάτω και βγαίνανε τα βγήκα. Μια σύνθεση. Αυτό και έβγαινε μια τέτοια σύνθεση. Okay. Ποια είναι τα συστατικά θεωρείς που δέσανε αυτή την ομάδα και συνέχισε μέχρι και σήμερα 8 χρόνια μετά να είναι τόσο ενεργή και να έχει και ανωδική πορεία, δηλαδή ο κόσμος το εκτιμά το αποτέλεσμα και, και από τις solo κυκλοφορίες σου, αλλά και σαν ζώρο μπάζο ότι βγαίνει. Υπάρχει ας πούμε μια ανωδική πορεία όσον αφορά την εκτίμηση του κόσμου, φαίνεται και στα lives αυτό. Καλή ώρα όσο είχαμε lives. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο, γενικότερα μας έχει στηρίξει πάρα πολύ. Ποια πιστεύεις είναι τα συστατικά αυτά που σας κάνετε έτσι και δέσατε και μείνατε? Γιατί εντάξει, το rap είναι ανταγωνιστικό σπορ, συνήθως υπάρχουν ζήλιες, υπάρχουν κακίες, υπάρχουν. Εντάξει, προσωπικά ας πούμε βγαίνουν. Κοίτα, ένα κρου λειτουργεί σαν μια οικογένεια. Γενικότερα. Μέσα σε μια οικογένεια μπορείς να τα βρεις αυτά. Μπορείς να τα δεις αυτά. Το θέμα είναι πώς τα διαχειρίζεσαι και πόσο κοιτάς το σκοπό. Κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πως είχαμε. Δηλαδή, το Faith to the Crew που έχουμε σαν logo ήταν αυτό. Δηλαδή, είχαμε πίστη στο συγκρότημα, ρε φίλε. Είχαμε πίστη στο ότι. Πώς το λένε, αυτό το πράγμα θέλουμε να το μοιραστούμε και να το κάνουμε μαζί, να το καταφέρουμε μαζί. Κάθε φορά που κάνω ένα μεγάλο βήμα για εμάς. Το πανηγυρίζαμε μαζί. Ήταν σημαντικό. Δηλαδή, θυμάμαι, ξέρω, όλοι live στον club πριν μια τριετία που λέγαμε, ξέρω, πάμε να παίξουμε στο αν, ξέρω, 3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ήταν ένα live το οποίο δεν ξέραμε πώς θα πάει. Δηλαδή, ένα χρόνο πριν, 1,5, είχαμε βγάλει την πόλη στη Σέντρα. Ήταν το πρώτο μας, έτσι, EP Zero Buzz. Και κάναμε live στο Bums τότε. Είχαμε κόψει 104 εισιτήρια. Το επόμενο live ήταν πάλι ένα στο Bumps με τους Fair Delance, ξέρω εγώ, και ήταν. Είχε πάει τούμπανο. Μετά, αυτό που θέλω να πω είναι για το Unclub, ήταν μια φάση που ήταν ζωρομπάζ καθαρά. Ξέρεις, σαν level up που δεν το πιστεύαμε, ρε φίλε, και έγινε sold out, ξέρω εγώ. Δηλαδή, παραλίγο sold out. Και ήταν μια νίκη για το συγκρότημα το οποίο ήταν πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή. Εγώ γενικότερα είμαι της άποψης ότι αυτό που είδα στο δικό μας το κρου είναι ότι ρε φίλε μας δένανε πάρα πολύ οι στιγμές που περνάγαμε μαζί.
ταξίδια και τέτοια ή και το στούντιο. Όλο αυτό που ζούσαμε με το rap, δηλαδή τα ταξίδια που κάναμε με το rap, τα live που κάναμε. Δηλαδή όλο το build up του να φτάσεις μέσα σε, να φτάσεις σε ένα επίπεδο ρε φίλε και να πηγαίνεις κάθε φορά σε ένα επίπεδο παραπάνω είναι αυτό που μένει στο τέλος. Mm-hmm. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή αυτό που συζητάγαμε τέλος πάντων είναι ότι το Spotify και το YouTube είναι οι πλατφόρμες οι οποίες πας στη μουσική σου εκεί, είναι τα ταμεία σου εκεί, αλλά ρε φίλε το rap για εμάς τουλάχιστον ήτανε τα ταξίδια, τα cyphers, τα lives, οι γνωριμίες μας. Δηλαδή τι να σου πω ρε φίλε, μέσα από το rap ξέρω εγώ έχουμε γνωρίσει ανθρώπους, έχουμε πάει ταξίδια μαζί, έχουμε κάνει φοβερά πράγματα, κατάλαβες. Έχουμε πάρει και έχουμε δώσει γνώση που, είναι, που ήταν σημαντικό, mm-hmm. κατάλαβες. Θεωρώ πως για να φτάσω και στην απάντηση της ερώτησης που μου κάνες είναι ότι αυτό που μας κρατάει ακόμα μαζί είναι ρε φίλε ότι έχουμε πίστη ο ένας τον άλλον. Ότι εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Σημαντικό. Και ότι. Ρε φίλε. Είναι το κρού μας, τέλος. Και έχει δεσμούς φιλικούς πάνω απ' όλα. Κατάλαβες. Δηλαδή, ρε φίλε. Δεν μπορώ να δω εύκολα τον Ντόλογο σαν παραγωγό. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Είναι φίλος μου. Με πιάνεις τι θέλω να σου πω. Δηλαδή, δεν μπορώ να του δώσω μια στάμπα, ξέρω εγώ, του ψηλού, ότι είναι ο MC του κρού, ξέρω εγώ. Δηλαδή, θα μπούμε στο στούντιο και θα γράψουμε κάτι το οποίο. Θα είμαστε ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον, κατάλαβες. Θα μπούμε στο τούτο και θα γράψουμε κάτι το οποίο το έχουμε δημιουργήσει πηγαία. Μέσω της φιλίας και μέσω της προσπάθειας. Mm-hmm. Κατάλαβες. Δεν δημιουργεί όμως και κινδύνους αυτό σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά γίνεται δουλειά, έτσι δεν είναι. Θέλοντας και μη. Δηλαδή, έχεις μια επαγγελματική στάση, έχεις να εκτελέσεις ένα live, να έχω γραφείς. Εννοείται, εννοείται. Όταν, όταν έχεις με τους συνεργάτες σου, συγγνώμη, τόσο πολύ φιλική σχέση, δεν κρύβει και ένα κίνδυνο ότι. Μήπως εκεί θα έπρεπε να βάλω ένα όριο και επειδή είναι φίλος μου, έκανα πίσω. Και το αντίστοιχο. Κοίτα, φίλε, σίγουρα. Σίγουρα. Δεν σου περιγράφω τώρα μια φάση η οποία ήταν. Είχε, δηλαδή, είναι μια πορεία η οποία είχε και πάρα πολλές λακκούβες και πάρα πολλές καμπανεβάσματα. Δηλαδή. Και αυτό είναι κάτι που σε δένει επίσης. Δηλαδή, όταν βγάζαμε το δίσκο, ξέρω εγώ, θυμάμαι τη δύναμη που δεν υπολογίζανε. Φίλε, ήμασταν στα κόκκινα όλοι ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, δεν θεωρώ. Και αν το ακούει ράπερ αυτό, οποιοδήποτε ράπερ το ακούει και οποιοδήποτε συγκρότημα, δεν θεωρώ πως μπορείς να βγάλεις μια σοβαρή δουλειά χωρίς να υπάρχει τριβή, ρε φίλε, ανάμεσα στα μέλη των συγκροτημάτων. Δεν γίνεται, κατάλαβες. Από εκεί και πέρα, ρε φίλε, είναι το πώς το διαχειρίζεσαι. Κατάλαβες. Δηλαδή, άμα θα βρεις ένα παλικάρι, ξέρω εγώ, και κάνεις ένα κρου και ο σκοπός είναι να βγάλεις λεφτά με αυτόν, κατάλαβες. Και μόνο αυτό, στην πρώτη στραβή πες και να σπάσεις. Σίγουρα. Κατάλαβες. Όταν είσαι φίλος με αυτόν, θα κάτσεις κάτω και θα το βάλεις. Δηλαδή, μπορεί να τσακωθείς άσχημα. Αλλά μετά, ρε φίλε, σε πονάει ο άλλος. Καταλαβαίνεις. Και είναι και γιατί... καλύτερο να τσακωθείς μερικές φορές. Ναι, εννοείται, ρε φίλε. Να... Είναι ειλικρινές, είναι αληθινό αυτό. Το να μπεις στη διαδικασία και να πεις ότι. Για να βρείτε την κοινή. Είναι αληθινό, δηλαδή. Γίνεται αληθινό το πράγμα. Καταλαβαίνεις. Σε ενδιαφέρει ο άλλος, ρε φίλε, σαν άνθρωπος, να το βάλεις κάτω, να πεις ρε φίλε, τι γίνεται εδώ. Γιατί έγινε αυτό. Εμείς, ξέρω εγώ, στο συγκρότημα είχαμε πάρα πολλά τέτοια, ρε φίλε. Δεν υπάρχει συγκρότημα που να μην τα έχει αυτά. Υπάρχει ομάδα ανθρώπων, ίσως. Δεν υπάρχει ομάδα ανθρώπων να μην έχει τέτοια πράγματα, ρε φίλε. Κατάλαβες. Και όλα υπάρχουν μέσα σε ένα κρου. Το θέμα είναι το πώς το διαχειρίζεις και τι σκοπό έχεις, φίλε. Δηλαδή, εγώ εκεί έχω καταλήξει. Κατάλαβες. Mm-hmm. Αυτό. Κώστα, εσύ πώς ακούγεται αυτός ο μουσικός που είσαι. Μα αυτό πραγματικά δεν γίνεται, ρε φίλε, να υπάρχουν καλές σχέσεις σε ένα συγκρότημα άμα δεν τσακωθείτε για να. Κατάλαβες. Ώστε να βρεθούν μετά οι κοινές τομές. Και να μπορέσει να συνεχίσει με healthy τρόπο. Φίλε, οι σχέσεις γενικότερα θέλουν να μπορείς να. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Mm. Δηλαδή πρέπει να μάθεις να υποχωρείς, πρέπει να μάθεις να λες ρε φίλε, ξέρω εγώ ότι. Και καλλιτεχνικά. Δηλαδή να μπει στούντιο και να σου πει ο άλλος ότι κοίταξε να δεις φίλε, αυτό το verse δεν κάνει. Γι' αυτό σε ρωτήσα αν υπάρχει κίνδυνος να μην το πεις ότι αυτό το verse δεν κάνει, ή αντίστοιχα στον παραγωγό αυτό το beat δεν κάνει, στον beatmaker αυτό το beat δεν κάνει, αλλά. Να μην το πεις επειδή είναι φίλος. Να κάνεις πίσω ή να το πεις με άλλο τρόπο. Αυτό δεν παίζει. Δεν παίζει, okay. Στο δικό μας κρου δεν παίζει. Mm-hmm. Και δεν στο λέω και καλά. Ότι όντως δεν παίζει, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να σου πω. Σε πάρα πολλά κομμάτια πέφτει ξύλο. Δεν έχει. Κατάλαβες. Είτε βγαίνουν και τα κομμάτια πάνε, είτε δεν πάνε. Κατάλαβες. Mm-hmm. Έτσι λειτουργεί το. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Okay. Φαντάζομαι όπως τα sports που αν κάνει μια μαλακία στον παίκτη σου. Θα του πεις τι κάνεις εκεί, ρε. Εγώ... Και μετά μπορεί να είστε αδέρφια στα πολιτήρια. Ναι, εγώ π.χ. Okay. θα σου πω κάτι. Θα σου πω την αλήθεια.
Πιο πολύ εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που θα μου πούνε ότι αυτό που κάνεις, φίλε, δεν μου αρέσει γι' αυτό το λόγο, παρά τους ανθρώπους που τους αρέσουν όλα. Mm. Δηλαδή, άμα πάω στο στούντιο, ρε φίλε, και γράψω και μου πει ο άλλος, γαμάει, φίλε. Πω, εντάξει, φίλε, έγινε. Πρέπει να το περάσω από την επιτροπή. Καταλαβαίνεις. Αυτό δηλαδή. Και γι' αυτό, ρε φίλε, έτσι, ρε φίλε, αποκτάς και εμπιστοσύνη με τον άλλον. Καταλαβαίνεις. Δεν θα σου πει ο άλλος τώρα, ρε φίλε, που είναι αδερφός σου και εκτίθεστε μαζί. Άμα θα σου πει, δεν είναι καλό αυτό. Μπορείς να γράψεις καλύτερα. Καταλαβαίνεις. Δεν θα σου κλείψει τα αυτιά. Όχι, ρε φίλε. Δεν θα σου πει ότι είναι καλό αυτό. Θα σου πει ότι αυτό πάντα επίσης δεν είναι καλό. Καταλάβες. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές το ζωρώ, δηλαδή δεν τον έχω ακούσει. Καταλάβες. Και έχω πει ότι κοίταξε να δεις, φίλε, ακούω αυτό που μου λες. Υπάρχει και αυτό. Ότι κοίτα, ακούω αυτό που μου λες, αλλά εγώ θέλω να το κάνω να δω πώς θα πάει. Καταλάβες. Και άλλες φορές μπορεί να έχει πάει και άλλες φορές μπορεί να μην έχει πάει. Είναι οκ και αυτό. Καταλάβες. Θέλω να σου πω. Δηλαδή, την τελική απόφαση την παίρνεις εσύ προφανώς. Δηλαδή, σίγουρα. Δεν θα σου πει, ξέρω εγώ, αν μου πει ο Αντώλος, ξέρω εγώ, ότι κοίτα, αυτό το verse δεν κάνει και θα πάω γρήγορα να τα αλλάξω. Θα κάτσω το μελέτη, αλλά θα τα ακούσω αυτό που θέλει να μου πει, ρε φίλε, γιατί. Είναι παραγωγός μου, είναι αδερφός μου, καταλαβαίνεις. Είναι το κρού μου. Mm-hmm. Έχουμε φτάσει μαζί, έχουμε μια συνταγή που έχει πάει καλά. Έχουμε φτάσει εδώ, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα δεν ακούσω αυτόν, ποιο θα ακούσω. Το χρειάζεσαι να το ακούσω αυτό. Εννοείται. Το να έχεις yes men δεν σε πάει κάπου. Αυτό, ρε φίλε, δεν είναι. Δηλαδή. Θεωρώ πως πρέπει να υπάρχει περισσότερη αυστηρότητα γενικότερα. Mm-hmm. Εγώ. Με ένα ωραίο τρόπο, κατάλαβα. Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι πρέπει πάντα να υπάρχει ένας, ναι, εννοείται, ένας τρόπος που παίρνει. Εννοείται. Άρα φανταζόμαστε ότι. Δηλαδή, ο τρόπος που μπορεί να στο πει ο άλλος αυτό που θέλει, μπορεί να είναι λόγος να τσακωθεί με ένα συγκρότημα. Okay. Καταλαβες. Όχι όμως ότι θέλει να σου πει να αλλάξει το verse σου. Mm-hmm. Κατάλαβες. Δηλαδή, είναι αλλιώς να σου πω ότι κοίτα, ρε φιλέ, αυτό το verse δεν κάνει, ρε. Τι είναι αυτό που φέρες. Mm. Και αλλιώς να σου πω ότι, ρε φιλέ, αυτό το verse χάνει εκεί και εκεί, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ναι. Καταλαβες. Και η ειλικρίνεια επίσης είναι. Είναι το πιο σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Για μένα. Άρα να φανταστώ ότι ο Ζωρό έπαιξε ρόλο στο creative process του solo album σου. Στον τρόπο που σου δίνει ένα feedback, ας πούμε, διαρκές. Ναι, ρε φίλε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν υπήρχε κάποια κομβική αλλαγή που έγινε σε κάποιο κομμάτι, κάποιο κουπλέ, κάτι μετά από παρότρινση ή οποιοδήποτε. Υπήρξαν κομμάτια που δεν μπήκανε επειδή. Okay. Μπήκαμε σε μια διαδικασία να τα συζητήσουμε. Γενικότερα όμως το solo ήταν άλλη δουλειά. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το πήρα πιο πολύ πάνω μου. Σίγουρα, αλλά δεν πέρασα την επιτροπή όπως είπες. Εννοείται, ναι. Εννοείται. Και άκουσα και τις γνώμες γενικότερα όλων. Αλλά ήταν και μια δουλειά, ρε φίλε, που ήξερες, ήθελα να το πάρω πάνω μου. Να δοκιμάσω πράγματα τα οποία ξέρω εγώ μπορεί να μην τα έκανα μες στο κρου. Καταλαβαίνεις. Mm. Δηλαδή ένας λόγος που μπαίνεις και στη διαδικασία να κάνεις solo κομμάτια. Είτε άλμπουμ είτε κομμάτια, είναι ότι μέσα σε ένα κρου δεν γίνεται να γίνουν όλα τα κομμάτια κομμάτια. Mm. Να κυκλοφορήσουν όλα. Μένουν πολλά στην άκρη. Αυτά λοιπόν, δηλαδή εγώ έχω beat μέσα, ξέρω εγώ, που είναι πενταετίας. Το Ελεύθεροι Σκοπευτές είναι beat που είναι 5-6 χρονών. Και το είχαμε, ρε φίλε, και ξέρεις, δεν έκανε για το κρου. Δηλαδή δεν το έφτιαξε. Okay, κατάλαβες, το παίρνω εγώ. Δηλαδή το ίδιο έχει συμβεί και με τον Ψηλό. Mm. Σε άλλες τέτοιες. Mm. Σε άλλες περιπτώσεις. Άρα υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία είναι στην άκρη, να φανταστώ. Έχεις βλέψει κάποια στιγμή και μαζί με το Ζόρο και ως όλο να βγει ένα πακετάκι που να έχει ράφλικο ακυκλοφόρητο. Θα σου πω, γενικότερα είχα σκεφτεί, επειδή θέλω να βγάλω το δίσκο βινήλιο, είχα σκεφτεί να έχω μέσα ένα CD με όλα τα ραφ κομμάτια που δεν μπήκαν στο δίσκο. Αλλά όπως αυτό θα είναι ραφ όμως. Όπως τα έγραψε στο στούντιο, αμιξάριστα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Mixtape λογική τελείως. Τέτοια φάση. Uh-huh. Τέτοια λογική, ναι. Αυτό δεν έχω αποφασίσει αν θα το κάνω ακόμα. Γιατί θα σου πω, γιατί κάποια δεν έχω. Δηλαδή, κάποια δεν τα έχω ξεχωρίσει, ρε φίλε, και να πω ότι κοιτά, αυτό ρε φίλε καλύτερα να μπει εκεί, γιατί είναι ένα καλό single, ξέρω εγώ. Mm. Κατάλαβες. Και επειδή το μυαλό μου τώρα, μετά από όλο αυτό το δίσκο και από όλη αυτή τη δουλειά που έπεσε φέτος, είναι λίγο θολωμένο. Τι συμβαίνει, πες μου, δεν καταλαβαίνω, που λίγο νοβέλ. θέλω λίγο να περάσει λίγος χρόνος, έτσι ώστε υπάρχει υλικό στην άκρη και solo και υπάρχει και πολύ υλικό του κρου στην άκρη, για το οποίο θα έβαζα το χέρι μου στη φωτιά, κατάλαβες. Για αυτό το υλικό που υπάρχει, για το κρου στην άκρη. Θα έβαζα το χέρι στη φωτιά να βγει, ας πούμε, ότι είναι δυνατό. Ότι είναι άξιο, δυνατό, δεν ξέρω να γράψει νούμερα, ρε φίλε, κατάλαβες. Δηλαδή, και δεν θες να αλλά είναι ράπτο, είναι, ο, ναι, είναι. Καταλαβες. Δεν θες να τα κάψεις, οπότε θα μπορούσε να είναι κάτι. Όχι, είναι για το δίσκο του Ζορομπάζ, τον οποίο.
Δεν ξέρουμε πότε θα τον βγάλουμε, αλλά γενικότερα είναι το επόμενο move, κατάλαβες. Οκ, μάλιστα. Μετά το δίσκο του Ψηλού, που θα βγει 2 Ιουνίου. Α, το λέμε αυτό, έτσι, το τιζάρουμε ότι περιμένουμε δίσκο... Ναι, ναι, δίσκο Ζωράρα, παιδιά. 2 Ιουνίου, έτσι. Μετά από λίγες μέρες αυτό θα βγει το επεισόδιο. Sorry, θέλω λίγα να σταθούμε σε αυτό, ότι εμένα προσωπικά, λόγω της περιοχής που έχω μεγαλώσει και λόγω της ηλικίας, τώρα είμαι στα 28, μεγάλωσα στο αέρα των Βιταπής. Okay. Συγγνώμη, στο. Έρα στην εποχή των Βιταπής. Okay, και εγώ. Και λόγω της περιοχής, το ότι είμαι από Ηράκλειο, ήταν παλιά ο Ντάσκ, ήταν κοντά το Γαλάτσι, είχαμε πάρα πολλούς γνωστούς. Δεν ήταν πολύ μακριά από τον κύκλο μου οι Βιταπής. Mm. Οπότε είχα πάρα πολλά ακυκλοφόρητα που διαρρέανε, βγαίνανε. Δεν ήταν το επόμενο single, δεν ήταν το επόμενο κομμάτι του δίσκου. Ήταν actual ακυκλοφόρητα που βγαίνανε και έχω τύπου μια συλλογή με 40 κομμάτια ακυκλοφόρητα των Βιταπής που μπορεί να μην βγουν και ποτέ. Και αυτό σκεφτόμουν ότι μου λείπει πάρα πολύ από τη σκηνή. Δηλαδή, τώρα θα λυκαριστεί ένα κομμάτι, θα είναι τύπου το επόμενο single του το Kel, ξέρω εγώ. Το επόμενο single του Matic. Θα είναι μια single του Matic. Μια mainstream επιτυχία, όπως είναι. Μπλα 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 μπλα. Θα είναι η επόμενη επιτυχία, το επόμενο release. Μου λείπει να βγει κάτι το οποίο ήταν για να μην βγει, που είναι rough, που είναι. Ο καλλιτέχνης και σου λέει εντάξει, το μπορώ να μην το εκτιμήσω, να μην το βγάλω. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Είναι αυτό, πατάω πάνω σε αυτό που είπες, θες να βγάλεις αυτά. Ναι, κοίτα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο γενικότερα, σαν project. Απλά πάρα πολύ, πια ρε φίλε, θα σου πω, με όλη τη φάση Spotify, YouTube, πλατφόρμες και όλο αυτό, κάθε κομμάτι μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη αξία. Mm. Δηλαδή, το να λικάρεις ένα κομμάτι πια είναι στυλ πρόμο για το κομμάτι. Δεν είναι όντως ακυκλοφόρητο κομμάτι. Αυτό που έλεγες. Είναι στοχευμένο κάποιες φορές. Είναι, ναι, είναι στοχευμένο γιατί ρε φίλε, αν έχει λικαριστεί, όταν θα βγει θα γράψει νούμερα. Ναι. Καταλαβες. Που είναι ένα, είναι ένα στυλ πρόμο. Εγώ δεν λέω ότι, ούτε ότι είναι καλό, ούτε είναι κακό. Μένα μου ενδιαφέρει ένα καλό το κομμάτι. Ναι. Κατάλαβες. Καταλαβαίνω. Γενικότερα είναι ρομαντικό αυτό, ρε φίλε. Καταλαβες. Δηλαδή να πεις ότι κοίτα και δίνει και μία αξία στο βινίλιο. Δηλαδή δίνει μία αξία στο. Σε αυτό που αγοράζεις. Γιατί ρε φίλε, αυτό. Αν δεν το πάρει ο άλλος και το ανεβάσει στο YouTube, ρε φίλε, θα είναι σε 500, ξέρω εγώ, θα είναι 500 τέτοια. Ναι. Κατάλαβες. Το έχουν 500 άτομα. Καλά και στο ανεβάσει. Είναι άλλο να είναι το χειροπιαστό. Είναι άλλο το χειροπιαστό, εννοείται, ναι. Γενικότερα είναι μια ιδέα την οποία δεν έχω καταλήξει ακόμα, ενδεχομένως και να το κάνω όμως. Ναι. Είσαι λάτρος του βινιλίου, Ρε φίλε, θα σου πω την αλήθεια. Γενικότερα δεν έχω μεγαλώσει με βινιλία εγώ. Mm-hmm. Κατάλαβες. Αλλά θα σου πω. Γιατί επέλεξα το βινίλιο. Γενικότερα στο βινίλιο θα έχει και το CD μέσα. Αλλά το επιλέγω πιο πολύ σαν πακέτο, γιατί ο άλλος ρε φίλε που θα πάρει τη δουλειά αυτή θα το εκτιμήσει περισσότερο από το να παίρνει ένα CD. Δηλαδή, όταν παίρνεις ρε φίλε ένα CD και ο άλλος μπορεί να το πάρει, ξέρω εγώ, 6-7 ευρώ, 5. Ρε φίλε, δυστυχώς το παρατάει μέσα στα μάξι του, το καίει ο ήλιος. Πάρα, δηλαδή θα βγάλεις 1000 CD, ξέρω εγώ, σου λέω. 2.000 CD, και ρε φίλε τα 1.300 CD θα τα κάψει όλοι σε ένα αυτοκίνητο. Καταλαβες. Δηλαδή, εγώ αυτό π.χ. δεν το δέχομαι. Ναι. Δεν το θέλω, καταλαβες. Προτιμώ να βγάλω 500 βινίλια και να πω ρε φίλε ότι κοίτα, αυτά τουλάχιστον έχουν μια συγκεκριμένη. Για μένα έχει παραπάνω αξία το βινίλιο. Κατάλαβες. Είναι πιο διαχρονικό, είναι κάτι το οποίο το παίρνεις και ρε φίλε, τι να σου πω, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Αυτό. Δηλαδή το δίσκο σε CD μόνο δεν θα τον έβγαζα για αυτό το λόγο, φίλε. Άμα τον έβγαζε όμως σε κάτι πιο συλλεκτικό, π.χ. πολύ μεγάλο παράδειγμα για μένα ήταν ένας δίσκος του Tough Lathos, ο οποίος τον είχε βγάλει σε ένα κόπι το οποίο ήταν ξύλινο. Το θυμάμαι, το ξύλινο. Ήταν ωραίο, ναι, και αυτό. Ήταν χαραγμένο, Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι πως δεν πήγε το μυαλό μου να το κάνω έτσι. Θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ limited. Ναι. Θεωρείς ότι το βινίλιο είναι κάποιο. Achievement, το να βγάλεις βινίλιο, ένας καλλιτέχνης να βγάλει σε βινίλιο, οκ, CD μπορούν να γράψουν όλοι λογικά, να τυπώσεις έστω και CD. Ρομαντικά ναι, αλλά γενικότερα νομίζω πως μπορεί να το κάνει καθένας πια, αυτό, ναι. Κατάλαβες. Ρομαντικά ναι, για αυτούς που... Θέλει μεγάλη ποσότητα νομίζω, να κόψεις, δεν κόβεις 10 βινίλια. Όχι, ναι, εννοείται. Οπότε πρέπει να έχεις κάποιο αντίκτυπο, ναι, να έχεις φίλε, κάποιο... Αυτό εννοείται, ναι, ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται να κόψεις 300 βινίλια και να πουλήσεις 40, κατάλαβες.
Ότι δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει να τα τυπώσεις. Κατάλαβα. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αυτό που λες, αυτό που λες, ναι, με αυτόν τον τρόπο που το λες, ναι. Αλλά γενικότερα, εντάξει, το βινίλιο πια. Δηλαδή το βινίλιο, παιδιά, νομίζω πως είναι το νούμερο ένα merch. Αυτή τη στιγμή, σε φυσικό προϊόν. Ναι. Σε φυσικό προϊόν ήχου. Ναι. Εντάξει, τόσο είναι δύσκολο. Εγώ π.χ. προσωπικά δεν έχω πικά. Ναι, ναι, οκ. Okay. Για κάποιους είναι ναι, αλλά. Ξέρεις, δηλαδή δεν πήγα στο CD για αυτόν τον λόγο. Ναι. Εντάξει, σαν γενιά το βινίλιο δεν το έχουμε βιώσει ως main κανόνα, ότι όχι, αυτό όχι, θα έχεις. Αλλά έχουμε βιώσει πάρα πολύ το CD, οριακά τουλάχιστον, επειδή είμαστε στην ίδια ηλικία όλοι πάνω πολύ, κάτω. Και την κασέτα. Και την κασέτα ίσως. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω αν νιώθεις τώρα με τις πλατφόρμες ότι έχει χαθεί. Λίγο ήθελες να ρωτήσεις αυτό. Δεν πειράζει, όλα στο πήρα, αυτό κλείψα εγώ. Αν νιώθεις ότι έχει χαθεί λίγο ο ρομαντισμός, ο τρόπος που, στον τρόπο που ακούμε τη μουσική, δηλαδή π.χ. λέμε τώρα έκανε το άδε δίσκος 2 εκατομμύρια streams. Παλιότερα το να πεις πούλησε 2 εκατομμύρια CD, σημαίνει ότι έδωσα το χατζηλίκι μου, τα 10 ευρώ, τα 15 ευρώ που μου είχε δώσει η νονά μου, η μαμά μου, η θεία μου ή που ήταν μισό μεροκάματο, έτσι, το 1 τρίτο του μεροκάματου μου, για να πάρω το λεωφόρος Καβάλας καλή ώρα ή κάποιο άλλο. Τώρα εντάξει είναι κάτι, πατάω play 2-3-4 φορές και γράφει. Σε κάνει σαν καλλιτέχνη να νιώσει ότι έχει χαθεί ένα μέρος του ρομαντισμού? Θα σου πω γενικότερα. Δεν είμαι από τους ακροατές που προλάβανε το να πηγαίνουν μέσα σε ένα δισκοπωλείο, να γνωρίζουν κόσμο εκεί, να ανταλλάζουν. Κατάλαβε, CD. Το έχει εικόνα όμως. Αλλά θα σου πω τι γινόταν. Εγώ τότε, εκείνη την εποχή, δούλευα τέλος πάντων σε μια εταιρεία οδηγός. Λέμε τώρα για το 12. Ναι, okay, να εκεί 11-12. όταν βγήκε το μηχανές και το. Πώς το λένε, το στοίχημα. Και το μύθος καταραίει. Okay. Λοιπόν, τότε μέρα τα εργαλεία μου εκεί μέσα όλη μέρα, ρε φίλε, ήταν CD. Εγώ τότε είχα πάρει, ξέρω εγώ, είχα 40 CD και τα είχα και τα άλλαζα και τα άκουγα, δηλαδή αθάνατο, ξέχαστο για τους οπαδούς, αυτά τα 3 CD, τα άκουγα από το 1 μέχρι το τέλος, κατάλαβες. Θεωρώ πως έχει χαθεί, ναι, ο ρομαντισμός. Θα σου πω τι έχει χαθεί γενικότερα. Έχει χαθεί το να μπει ο άλλος να ακούσει, ενώ έχει εκπαιδευτεί ο κόσμος πια στο να ακούει σε διαφορετικές πλατφόρμες, να ακούσει Spotify, να. Θεωρώ πως δεν είναι, πως έχει χάσει το να ακούει από το 1 μέχρι το 10. Κατάλαβες. Ακούει ολόκληρο το άλμπουμ. Κατάλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν έπαιρνες ένα CD παλιά, δεν ήξερες, δεν έγραφε πιο πάνω ποιο κομμάτι έχει τα περισσότερα views. Σχύ. Από το 1 μέχρι το 10 το άκουγες. Σχύ. Ενώ τώρα, άμα θα μπεις να ακούσεις ένα δίσκο, ρε φίλε, και δεν τον έχεις ακούσει και έχει κυκλοφορήσει ο δίσκος, θα δεις το 4 έχει 1 εκατομμύριο views. Για κάποιο λόγο, πάμε στο 4. Κατάλαβες. Και βρισκόμαστε στο εγώ, στο live. Ναι. Και άρεσε όλοι στο ίδιο. Πώς ναι. Έγινε αυτό. Εγώ γενικότερα προσπαθώ. Μου αρέσει να ακούω ένα δίσκο από την αρχή μέχρι το τέλος, όταν βγαίνει. Κατάλαβες. Mm-hmm. Εντάξει, κάποια κομμάτια ενδεχομένως να τα κάνω και σκύπρε, φίλε. Άμα δεν κάνει ο ράπερ. Και καλά. Ξέρεις. Αλλά μου αρέσει αυτή. Είμαι αυτή τη λογική. Σου έχει τύχει να αγοράσει κάποιο CD ή να πει στα χέρια σου κάποιο CD. Βασικά, να πει στα χέρια σου, okay, γιατί θα είχε πέσει από χάρισμα ή από ανταλλαγή. Κάποιοι που να το έχει αγοράσει εσύ, μιλάμε για τα εφηβικά μας χρόνια, τώρα οριακά τα έχουν προλάβει. Που να ήταν μαλακία μεγάλη και να το κάνει skip όλο. Ρε φίλε, τώρα. Εντάξει, μπορεί να προσβληθεί κάποιο να τα ακούσει τώρα, κάποιο ξένο, κάποιο λιγό, οτιδήποτε. Εκεί που είναι τώρα. όχι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Αν μου έχει πέσει κάτι. Γενικότερα, επειδή με πιάνουν κάτι μανίες, δηλαδή μπορώ να μπω σε ένα δισκάδικο τώρα. Έχει ένα δισκάδικο στα Εξάρχεια που είναι εκεί, τέλος πάντων. Είναι καβατζωτό, δεν ξέρω αν πρέπει να δώσω και το spot γενικότερα. Και είχα μπει μια φορά και τότε είχα φάει. Στα πρόσφατα κιόλας. Μέσα στο καλοκαίρι. Και λέω, φίλε, πρέπει να ξεκινήσω να βρίσκω λούπες και εγώ, να τις δίνω στους παραγωγούς. Θυμάμαι τα είχα κάνει δώρο στη Μαρίνα από το στοίχημα. Τη λέω, φίλε, έλα εδώ πάρτα. Να κόβεις λούπες, ξέρω εγώ, να κάνεις, να. Ήταν όλα τα CD, τα πήρα. Δεν ήταν rap CD. Ήταν τώρα κάτι ambient, κάτι τέτοια, κάτι. Είχαν πολύ ψωμί μέσα γενικότερα. Αλλά μάλλον η Μαρίνα δεν έκοψε τίποτα. Και μάλλον δεν κάνανε. Δεν κάνανε. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό ήταν μια αγορά η οποία, ξέρεις. Πήγε λίγο άπατο. Πήγε λίγο άπατο. Δηλαδή τα βάλα στα μάξι να τα ακούσω. Λέω, θα. Ξέρεις, ήταν σαν να πήρα, ρε φίλε, κάτι το οποίο ήταν. Ταξίδι προς το άγνωστο, κατάλαβες. Δεν ήξερα καν τον καλλιτέχνη.
και βάζω πάντα το play να δω τι θα ακούσω, ξέρω εγώ. Να τα πάρουμε πίσω κάπως γίνεται, τουλάχιστον αφού δεν τα θέλουμε άρρηκα. Να τα ακούσουμε εμείς. Λοιπόν, και αυτό δεν κάνω. Να μας πεις μετά πάντα στο spot. Δεν μπορεί. Ναι, αμέ εννοείται, θα σου το πω. Ωραία, όλο αυτό τώρα όπως καταλαβαίνεις ένα μεγάλο tease, γιατί μην ξεπερδέψει λίγο. Έχω ακούσει από το στόμα σου να μου λες από Travis Scott που μιλήσαμε λίγο έξω, που τα είπαμε, ναι. Να μου κάνεις αφορά σε Travis Scott, μέχρι σε Villagers of Ioannina City, μέχρι σε πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Και καταλαβαίνω ότι είσαι ένας καλλιτέχνης που έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο spectrum ακουσμάτων. Ναι. Και θα ήθελα λίγο να μου πεις λίγο τα πρώτα σου ακούσματα, αλλά και τα ακούσματα που σε εμπνέουν για να παράγεις και να γράφεις και να μπαίνεις σε μια έτσι δημιουργική κοίτα, διαδικασία. Κοίτα, θα σου πω. Γενικότερα τα πρώτα μου ακούσματα όταν ήμουν πολύ μικρός ήταν κυρίως, ρε φίλε, και λόγω της, και λόγω, ξέρεις, της τρέλας που είχαμε πιτσιρικάδες, ήταν κυρίως το rap, το... Δηλαδή, άκουγα Ζητανή, ξέρω εγώ, φουλ. Βασικά ήμουνα Ζητανή, όχι ακριβώς Ζητανή, άκουγα Τακιτσάν πολύ. Δηλαδή, ήμουν φαν Τακιτσάν, όχι φαν Ζητανή. Mm-hmm. Ήμουν φαν DJ Alex με τον ήχο που είχε φέρει τότε. Κατάλαβες. Τους Terror X δεν τους καταλάβαινα τότε. Τους κατάλαβα μετά γενικότερα. Αλλά Τάκι Τσάν δηλαδή τότε όταν είχε βγει το ρήμα για χρήμα, ξέρω εγώ, γούσταρα πάρα πολύ. Τα ακούσαμε λίγο πιο μετά νομίζω αυτά. Είσαι του 92, ε. Ναι. Αυτά νομίζω τα ακούσαμε 5 εγώ χρόνια τα, μετά εγώ αφού τα, γίνανε. Ναι. Εγώ τα άκουσα εκεί, πήγα να σου πω, γύρω στο 2005. Έτσι, όλοι μας, 2004. Όλοι το ίδιο. Εκεί δηλαδή είχε έρθει, ξέρω εγώ, ένας φίλος. Ο αδερφός ενός φίλου και, και μου είχε δώσει αυτό το CD και το είχα, με έπαιρνε ο πατέρας μαζί για δουλειά τότε τέλος πάντων και εγώ είχα ένα CD player της αδερφής μου και το έπαιρνα και είχα βάλει το ρήμα για χρήμα μέσα και ήταν ο στίχος που έλεγε οικονομιακή τουαλέτα στο χαρτί, ήταν άσχημα, ντρεπόμουν και το βάζω στον πατέρα μου, του λέω άκου να δεις τι λέει, πιτσιρικά και το βάζω, τι τουαλέτα στο χαρτί, τι λέει αυτός μου. Δεν το βάζεις CD player του αυτοκινήτου. Όχι, άκουγα ακουστικά και τέτοιο. Δεν το είχα προσπαθήσει κιόλας. Το βράδυ για πάρτι μου. Εγώ τα έβαζα στον πατέρα μου το δόρυ. Ο πατέρας μου είχε τρελαθεί, επειδή χρησιμοποιούσαμε το ίδιο αυτοκίνητο. Και πιο μετά τώρα, πριν 5-6 χρόνια. Και εγώ είχα τότε το Fleur Royale του Answer μέσα. Και έπαιζε από το 1 μέχρι το 6. Δηλαδή ήταν έτσι το set του ηχοσυστήματος που παίζει από το 1, ξέρω εγώ. Και ο πατέρα μου κάποια φάση τα έκανε skip, ξέρω εγώ. Τα έκανε skip και είχε κολλήσει. Μπαίνω μια μέρα μέσα και μου λέει: ρε φίλε μου, λέει, τι κομμάτι ήταν αυτό το 6. Γούσαρε. Ήταν το οπαδό. Είχε τρελαθεί με το οπαδό. Ήταν φαν του άνθρωπου. Και από τα πιο συναυλιακά του κομμάτια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα, ρε φίλε, εντάξει. Παλιά, ξέρω εγώ, όταν ξεκίνησα να ακούω δηλαδή αυτή τη μουσική, το πρώτο που άκουσα ήταν Τάκι Τσάν. Και είπα: εντάξει, είναι αυτό τώρα. Εδώ πέρα. Ξέρεις. Αυτό είναι αυτό που ζούμε. Κατάλαβες. Στη συνέχεια, γενικότερα, ρε φίλε, άκουγα διάφορες μουσικές, κατάλαβες. Δηλαδή, παίζανε, ξέρω εγώ, ακούσματα και λαϊκό τραγούδι και φουλ, ξέρω εγώ, και λόγω γειτονιάς και τέτοια, ξέρω εγώ, και αυτά. Και παίζε και το rap. Ταυτόχρονα, γενικά, ήταν ένα bear the way, κατάλαβες. Μετά, ρε φίλε, άρχισε και έγινα πολύ περισσότερο προς το rap. Δηλαδή, θυμάμαι όταν βγήκανε, δηλαδή, από το 10 και μετά, την άκουσα πάρα πολύ. Κατάλαβες. Okay. Δηλαδή, όταν βγήκαν, ξέρω εγώ, στοίχημα, τα CD αυτά, τα βαρβάτα CD της σκηνής, που για μένα αυτό είναι το rap γενικότερα, δηλαδή, που το καταλάβαινα, βαρβάτα με διαμόρφωσε, κατάλαβες. Δηλαδή, θεωρώ πως με επηρεάσαν. Γενικότερα, ο Εισβολέας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ρε φίλε, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ τότε, ξέρω εγώ, και τώρα. Και από ξένα θα σου πω, Das FX, φίλε, όταν άκουσα πρώτη φορά. Τρελάθηκες, ε. Λέω, τι είναι αυτό. Και του βάζω το ψηλί, του λέω, κοίτα να δεις, είναι δύο και έτσι κι αλλιώς και... Ξέρεις, γούσταρα πάρα πολύ για αυτούς. Γενικότερα, μ' άρεσαν οι Αμερικάνοι πολύ, μ' άρεσε ο Evident, ξέρω εγώ, μ' άρεσανε. Και οι Γάλλοι, αλλά οι Γάλλοι π.χ. θα σου πω, το αγαπημένο μου live που έβλεπα, το έβλεπα μια εποχή πριν πάμε να παίξουμε live, φίλε, ένα μήνα, κάθε μέρα, είχα κολλήσει. Έβλεπα το NTM στο Zenith, στο Παρίσι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το live. Όχι, αλλά μόνο από το όνομα. Να το δείτε. NTM live 1998. Στο Prime της τότε. Στο Prime της τότε. Τέλος. Στο Zenith νομίζω λίγο. Ήταν το μαγαζί, αν δεν είμαι σίγουρος κιόλας. Στο Παρίσι. Λαϊβάρα τώρα, μπαίναν οι άνθρωποι μέσα και ήταν beats, φωνές.
ήταν ο ένα, ήταν ρε φίλε, δύο άνθρωποι που ξεχωρίζαν. Δηλαδή, ήταν ένα κρου με δύο ανθρώπους που είχαν δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Εντάξει, stars αμερικανικών, παρότι Γαλλοί, αμερικανικών διαστάσεων. Εννοείται, ναι. Εννοείται. Δηλαδή, απλά ξέρεις, τώρα έβλεπες, δηλαδή τα είχα πάθει γενικότερα με αυτό το κρου. Τα είχα πάθει και με αυτό το live συγκεκριμένα. Ήταν από τα. Χωρίς όμως να καταλαβαίνεις τα lyrics, δεν ξέρεις γαλλικά. Τίποτα δεν καταλαβαίνω. Πώς το εξηγείς αυτό, ότι. Ρε φίλε, θες να σου πω κάτι, μου άρεσε το. Το essence, κατάλαβες. Okay. Το style γαλλικό. Τους. Γαλλικό. Είδες, το πέταξε με γαλλικό. Ποιος σου δεν καταλαβαίνω γαλλικά. Μου άρεσε πολύ το στυλ τους, μου φαίνονταν πολύ δρομάτο, κατάλαβες. Το attitude, η συμπεριφορά. Πάρα πολύ, ρε φίλε. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ο ένας είχε μια φωνή, ξέρω εγώ, τέζα και ο άλλος ήταν πιο. Πιο ίσιος, ξέρω εγώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτό το κουρί ήταν πάρα πολύ δυνατό. Γενικότερα, ρε φίλε, θα σου πω. Κάπλετον, Σίσλα, Ντάμιαν Μάρλεϊ, γενικότερα όλη αυτή η φάση. Ναι, όλη αυτή η φάση. Πώς λεγότανε. Ένα live του Chinese Man, νομίζω πάλι στη Γαλλία είναι αυτό. Που ήταν Chinese Man και δεν θυμάμαι ποιοι rappers ήταν εκεί τώρα, ρε φίλε. Είχα κολλήσει τέλος πάντων και με αυτό πολύ. Ήταν πολύ high. Ξέρεις, δηλαδή άκουγα και τέτοια full και πήγαινε σε live για αυτά. Νομίζω κάποιον τον έχω πάει κιόλας. Στο Γκαγκάριν, αν δεν κάνω λάθος. Λαϊκό που είπες ότι άκουγες, άκουγες συνειδητά ή καθόλου με την παρέα. Ρε φίλε, και με την παρέα και τέτοια. Εντάξει, τώρα το λαϊκό τραγούδι νομίζω πως περισσότερος κόσμος έχει περάσει από αυτή τη φάση. Αρκετός. Άκουγες τύπου έβαζες ή έπαιζε και δεν το άλλαζες. Αυτό, συνειδητά ή ότι απλά. Το βάζα, ρε φίλε. Α, το βάζες εσύ. Ναι. Okay. Γενικότερα, εγώ είμαι πολύ λάτρης του ελληνικού τραγουδιού και το μπουζούκι το γουστάρω πολύ. Γενικότερα με αυτά γουστάρω πολύ. Και βαριά λαϊκά. Αρκετά. Φίλε, κοίτα, εγώ μπορεί να παρεξηγηθεί λίγο αυτό που θα πω, αλλά το πιστεύω πάρα πολύ ότι το λαϊκό τραγούδι, το ελληνικό λαϊκό τραγούδι με το rap, μπορεί να ακουστεί λίγο κλισέ, να ακουστεί λίγο έτσι λίγο boomer άποψη, αλλά πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά κοινά, γιατί είναι και τα δύο, έχουν πάρα πολύ συνέστημα και σου μεταδίδουν και τα δύο το συνέστημα με πάρα πολύ direct τρόπο. Έχουν συνέστημα, ναι. Mm-hmm. Απλά θα σου πω τι γίνεται. Δεν μιλάμε για το λαφρολαϊκό. Τώρα δεν σου λέω τώρα pop, λαφρολαϊκό και με έναν rapper να πετάγεται από πάνω. Όχι, αυτό, δεν κάνει, λαϊκό, αυτό δεν κάνει. Για το βαρύ λαϊκό το ελληνικό, έτσι. Ρε φίλε, το βαρύ το. Δηλαδή τώρα ο Μητροπάνος π.χ. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν. Τι να λέμε τώρα. Υπάρχουν τραγουδιστές Έλληνες οι οποίοι ήταν φοβεροί, ξέρω εγώ. Ο Παπάζογλου ήταν φοβεροί παίχτες αυτοί. Γενικότερα στα μπουζούκια. Στα μπουζούκια που πηγαίνανε με τα γαρίφαλα, αυτά τα μπουζούκια λέω. Κατάλαβε. Τις πίστες, κάνω ναι, πάρτε, αυτά τα μπουζούκια φιλέ είχαν τρομερούς παίχτες. Άσε το attitude και όλο αυτό και τον κόσμο που πήγαινε εκεί. Δηλαδή οι παίχτες, οι μπουζουξίδες που παίζανε εκεί, οι κιθαρίστες, δηλαδή, ήταν παιχταράδες. Και επειδή ισχύει αυτό. Εννοείται. Και επειδή δεν βρίσκανε μεροκάματο στις εναλλακτικές φάσεις, φιλέ παίζανε στα μπουζούκια. Τι να κάνουν. Κατάλαβες. Αυτό. Ακόμα και τώρα, πώς μεταλάβες. Απίστευτοι παίκτες. Πάρα πολύ. Ακόμα αυτοί που παίζουν στα μπουζούκια είναι τρομερή μουσική η πλειοψηφία. Ναι, ρε φίλε, είναι πάρα πολλοί που είναι καλοί παίκτες. Δεν πας στα μπουζούκια αν δεν ξέρεις. Απλά εντάξει, τα μπουζούκια, ρε φίλε, όπως και το ράπ έχει μια νοοτροπία, και το μπουζούκι έχει αυτή την νοοτροπία, στην οποία εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει. Δηλαδή δεν κολλάω εκεί. Ποιο κομμάτι δεν σου αρέσει. Ούτε κομμάτι από αυτό. Δεν μου αρέσει, ρε φίλε, το lifestyle του. Του Λουμπενοπολί, κατάλαβες. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, για να σου το πω ακριβώς. Δεν μου αρέσει ότι παρά είναι, κατάλαβες, θέλω να σου πω. Ότι είναι υπερβολή, ότι έχει μια. Ναι, ρε φίλε, δεν θα διασκεδάσω, ξέρω εγώ, ρε φίλε. Έτσι, κατάλαβες πια. Δηλαδή, να πω ότι ξέρω, πάω πρώτη τράπεζα, πίστα να πω. Δεν θα το κάνω. Κατάλαβες. Προτιμώ να ακούσω ένα live, ξέρω εγώ. Μου σκάει πιο real, κατάλαβες. Γενικότερα δεν μου αρέσει όλη αυτή η φάση με τους πορτιέριδες, τα έτσι, τα αλλιώς, τα high looks, τις πόρτες, τα μαγαζιά, τα αυτά. Αυτό δεν μου αρέσει. Καταλαβαίνεις. Είναι λίγο για μένα άλλος κόσμος. Στο rap. Τι. Τι είναι αυτό που δεν σ' αρέσει. Τι είναι αυτό που δεν μου αρέσει. Σε όλο το φάσμα του. Γιατί rap. Ξέρεις, είναι μόνο evidence, rap είναι και ο Kanye West, rap είναι και ο. Ναι, δεν μου αρέσει το ψέμα στο rap. Okay. Και η υπερβολή. Αυτό. Αυτό, δηλαδή θα ακούσω ένα ράπερ. Αν η υπερβολή είναι αληθινή όμως. Αυτό θέλω να πω. Ότι αν υπάρχουν ράπερς οι οποίοι ρε φίλε, αυτά που λένε είναι. Respect. Απλά αυτό έχει αντίκρισμα, έτσι. Σίγουρα. Δηλαδή. Καλός κακός έχει αντίκρισμα. Τι εννοείς έχει αντίκρισμα. Ρε φίλε, θα σου πω ότι αν βγουν. Δηλαδή, θα σου πω.
πώς το βλέπω εγώ. Εγώ μπορώ να δώσω respect σε ένα rapper ο οποίος, ξέρω εγώ, είναι gangster. Και δεν περιμένω δηλαδή από αυτό να βγει και να μου πει τώρα, ρε φίλε, αυτά που λέω εγώ. Κατάλαβες. Φουλ δεν ζω. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι gangster για να πω αυτό που λέει αυτός. Κατάλαβες. Το ακούω αυτό. Αλλά γενικότερα, επειδή ακούει πάρα πολλοί κόσμος πια και γενικότερα η μουσική, ρε φίλε, είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Έτσι. Αλλά η μουσική είναι και το αντίθετο. Επηρεάζει και την κοινωνία. Δηλαδή, ρε φίλε, όλο αυτό το νέο κύμα που παίζει γενικότερα με τα drugs, τους τσακωμούς με τα μαχαίρια. Δηλαδή, όλο αυτό εννοείται πως αν ο άλλος είναι αυτό, ρε φίλε. Okay, κατάλαβες. Δεν μπορώ να του πω εγώ, ρε φίλε, να γράψει. Αλλά, ρε φίλε, καλός ή κακός αυτό το πράγμα, εφόσον παίρνει τόσο πολύ, τόσο μεγάλη μορφή, θα έχει αντίκρισμα στον δρόμο. Σίγουρα. Κατάλαβες. Δηλαδή, υπάρχουν επιτυχίες. Αντίκρισμα στον δρόμο ότι θα μαχαιρωθούν επειδή το λέει. Ναι. Okay. Το πιστεύω. Το έχω δει να συμβαίνει κιόλας, ρε φίλε. Okay. Θεωρώ πως το rap έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο γενικότερα στο πώς τσακώνονται οι πιτσιρικάδες έξω. Γιατί όλοι ακούνε rap. Ότι το εκτιμάνε αυτό όμως και ότι αυτό το πράγμα γίνεται δημοφιλές δεν δηλώνει και μια πραγματικότητα. Δηλαδή ότι οι Έλληνες ακροατές βρίσκουν όπως παλαιότερα βρίσκανε μια ανταπόκριση και ένα στήριγμα στο Μητροπάνο, στο Διονυσίου και σε πιο pop, στο Σάκη Ρουβά, Γαλλιόρα, έτσι. Ναι, εντάξει. Ότι βρίσκουν αυτή τη στιγμή βρίσκουν ως ελκυστικό κάτι που έχει μέσα βία και μαχαίρια και όλα αυτά. Ρε φίλε, κοίτα, θα σου πω, εγώ θα κάνω αυτό που θεωρώ εγώ καλό rap για εμένα. Κατάλαβες, ποιοτικό rap για εμένα. Όπως εγώ ακολούθησα κάποιους rappers στο παρελθόν και πήρα αυτό το rap και είπα ότι αυτό το rap μου αρέσει να κάνω, έτσι κι εγώ. Αν μπορούσα δηλαδή να είμαι επιρροή για κάποια παιδιά που ξεκινάνε τώρα, θα ήταν τιμή μου και θα γούσταρα πάρα πολύ και αυτοί να έχουν μια. Δηλαδή όλο αυτό να πάει μια λυσίδα γενικότερα. Αλλά εγώ δεν θα μπορούσα να πω σε ένα παιδί, ρε φίλε, τι να γράψει. Καταλαβες. Δηλαδή. Γιατί, ρε φίλε, ο άλλος μπορεί να λύσει το πρόβλημα της ζωής του. Τι να σου πω τώρα. Καταλαβες. Δηλαδή, εγώ δεν θα το έκανα. Δεν θα έγραφα κάτι για να πουλήσει. Καταλαβες. Αλλά ο άλλος, ρε φίλε, μπορεί να το κάνει. Και μπορεί να βγάλει και λεφτά και μπορεί να ταΐσει και την οικογένειά του. Αλλά υπάρχει ένα κοινωνικό αντίκρισμα σε όλο αυτό. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ότι γενικότερα, ρε φίλε, okay, και τα drugs και τα μαχαίρια και η τσακωμή και η αλητεία, ναι, okay. Αλλά ρε φίλε, αυτό χτυπάει στην κοινωνία. Χτυπάει στους πιτσιρικάδες, καταλαβες. Μήπως και αυτός είναι ο στόχος του όμως. Να το δούμε αυτό και να πούμε ότι κοίταξε μας αλάρμ. Ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Οι άνθρωποι γουστάρουν να λένε ναι, για μαχαίρια. Ναι, ναι, ναι. Αγουστάρουν να πούνε για μαχαίρια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Θεωρώ πως δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κατάλαβες, γενικότερα. Γενικότερα αυτό που θέλω να πω ότι δεν είμαι ο κριτής, ρε φίλε, που θα πω ότι μη γράφετε έτσι, μη γράφετε αλλιώς. Αλλά ρε φίλε, καλός κακός υπάρχει αυτό. Εντάξει, είσαι και ακροατής πέρα από καλλιτέχνης. Εννοείται. Και κρίνεις και σαν ακροατής κάποια πράγματα. Εννοείται. Είπες πριν ότι εσύ θα κάνεις αυτό που θεωρείς ποιοτικό. Και πέρα από ακροατής ζω και στην Ελλάδα. Ζω και στη χώρα αυτή, ρε φίλε. Έτσι. Είσαι και πολίτης, λοιπόν. Ναι, αυτό. Από ακροατής. Είπες πριν κάτι πολύ σημαντικό, ότι εσύ θα βγάλεις αυτό που εσύ θεωρείς ποιοτικό σαν καλλιτέχνης. Σαν ακροατής, τι είναι αυτό που σε κάνει να θεωρείς κάτι ποιοτικό. Δηλαδή, ποια είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζεις σε ένα release, σε ένα καλλιτέχνη που λες ότι okay, αυτό είναι ποιοτικό για τα αυτιά μου σαν ακροατή. Ρε φίλε, θα σου πω, αυτό που θεωρώ πως είναι ποιοτικό είναι αυτό το οποίο θα είναι έβυχο στα αυτιά μου, δεν θα με κουράζει και θα έχει να μου πει και πέντε πράγματα. Και θα είναι και έξυπνο. Εγώ δηλαδή θέλω πολύ την εξυπνάδα στο rap. Θέλω δηλαδή, τι να σου πω, γενικότερα είμαι παιδί του στίχου. Wordplays, punchlines και τέτοια πράγματα. Ναι, okay. Δηλαδή είμαι παιδί του στίχου, ρε φίλε. Θέλω να ακούω στίχο, καταλαβες. Το έχω πάνω απ' όλα, εγώ. Άλλος μπορεί να σου πει, ρε φίλε, εγώ θέλω να ακούω flow. Εγώ θέλω να ακούω στίχο. Καταλαβες. Δηλαδή, και θεωρώ πως είναι και πολύ δύσκολο, όπως και το flow είναι δύσκολο, το συζητάω. Αλλά γενικότερα, ρε φίλε, δεν μπορώ να ακούσω ένα κλισέ στίχο και ένα πολύ... υπομένος, πώς το λένε τέλος πάντων. Χιλιοπομένος. Ναι, χιλιοπομένος στίχο, ρε φίλε. Okay. Που να. Με ένα καλό φλό. Δεν μου λέει κάτι. Κατάλαβες. Θέλω κάτι να μου πει ο καλλιτέχνης. Κάτι να μου πει, κάτι να γράψει που να είναι έξυπνο. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό είναι που θα με παρακινήσει. Δηλαδή που θα το βάλω, μπορεί να γυρίσω το κεφάλι μου να ακούω κάτι άλλο και θα γυρίσω να πω τι είπε, ρε φίλε. Κατάλαβες. Αυτό για μένα πιο είναι καλό. Πιο πολύ σαν wordplay όμως ή πιο πολύ σαν μήνυμα. Σαν μήνυμα. Σαν αυτό που θέλει να πει. Δηλαδή το wordplay. Εντάξει, και το workplay, αλλά πιο πολύ αυτό που θέλει να πει, καταλαβες.
Δεν θα σου πω ότι υπάρχουν και κομμάτια, ρε φίλε, τα οποία είναι γκάνγκ στα κομμάτια και τα γουστάρω. Τι να κάνω. Δεν έχω ψέματα. Το attitude δεν σε λίγο προσελκύει σαν κομμάτι. Το attitude του καλλιτέχνη, του πώς ναι, εννοείται, ρε φίλε. Πώς θα πάει, το attitude μέσα στο κομμάτι. Ήταν full attitude. Ναι, εννοείται, εννοείται, εννοείται. Εννοείται. Όλα αυτά, όλο, κοίτα, όλο το πακέτο είναι αυτό που σε κάνει, ρε φίλε, να... Δηλαδή, σε ένα κομμάτι μπορεί να σου κουνάει το beat μόνο, ξέρω. Και ο άλλος να λέει παπαριές επάνω. Και ένας, ρε φίλε, είναι καλό κομμάτι όμως, καταλαβες. Γενικότερα, όταν γίνεται, ρε φίλε, το beat να είναι καλό, καλλιτέχνης να λέει σωστά πράγματα, να έχει ωραία φωνή, να έχει πατήσει σωστά. Τέλειο συνδυασμός. Ναι, okay. Ρε φίλε, αυτό θα σου πω ότι κοίτα, ναι, αυτό το πήρα, το αγοράζω. Είναι δυνατό, καταλαβες. Εγώ θεωρώ πως γενικότερα. Υπάρχει θέμα στο στίχο. Στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, αναλογικά με το πόσο κόσμος ραπάρει, θα ήθελα να υπάρχουν, θα ήθελα περισσότερους καλούς στιχουργούς. Έχουμε αναλογιστεί όμως. Αυτό γιατί βέβαια είναι δικιά μου άποψη, έτσι. Γιατί ραπάρουν αυτό. Γιατί ναι, ραπάρουν. Ναι, σίγουρα, ναι. Εκεί έρχεται. Ναι, ρε φίλε, ο άλλος μπορεί να ραπάρει για να βγάλει γκόμενες, ξέρω εγώ. Ο άλλος μπορεί να ραπάρει επειδή. Όταν θέλει να βγάλει γκόμενες, θέλουμε έξυπνο στίχο. Δεν δηλαδή, κακό να ραπάρεις. Δεν το λέω. Δεν το λέω σεξιστικά. Κατάλαβε. Το λέω σε φάση ότι ο άλλος φίλος μπορεί να ραπάρει για να τραβήξει την προσοχή. Ούτε λεφτά μπορεί να θέλει. Και γυρνάει το ίδιο. Μπορεί να ραπάρει γιατί θέλει γκόμενους. Δεν διαφωνώ, παιδιά, καθόλου σε αυτό. Το λέω ότι με την άποψη ότι. Και λεφτά θες να βγάλεις. Οκ, θες να βγάλεις λεφτά. Άμα έχεις πάρα πολύ ψαχμένο στίχο και ταυτόχρονα κλείνεις πάρα πολύ την πόρτα στο ευρύ κοινό. Γιατί, οκ, okay, τον πάρα πολύ ψαγμένο στίχο, λογικά δεν θα μπορέσει να τον ακούσει εύκολα οποιοδήποτε. Ναι. Να σου πω κάτι. Εκεί καταλήγω. Στο θα ότι σου πω, ισχύει αυτό που λες. Αν είναι βαρύ αυτό που κάνεις. Αλλά υπάρχουν και παραδείγματα ναι. Που είναι οι εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Όπως ο Άντσερ. Ο Λέξ. Ο Λέξ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, φίλε, εντάξει. Ναι. Ο στίχος είναι άπαιχτος. Κατ' εμέ. Κατάλαβες. Έχει ξεφύγει όμως από την παγίδα εντός εισαγωγικών, από το μοτίβο αυτό που είχαν οι rappers, οι Έλληνες, πριν από την εποχή του Lex, πριν από την εποχή του solo Lex, που προσπαθούσαν πολύ να εντυπωσιάσουν με δύσκολες έννοιες, με δύσκολους όρους, με δύσκολα flows. Από το πρώτο solo Lex και ύστερα, ο Lex ουσιαστικά αυτό έκανε. Έκανε πιο απλό το πράγμα. Έκανε πιο απλό το στίχο και πιο αληθινό και μετέφερε τις εικόνες, ας πούμε, μέσα από το. Παρόλα αυτά. Δεν είναι δυσνόητο δηλαδή ο στίχος του. Όχι, είναι, αλλά αυτό είναι μια τεχνική δύσκολη. Okay. Να είσαι κατανοητός πολλές φορές. Σίγουρα, αυτό όμως ο Λέξ το είχε. Το να κάνεις το απλό σούπερ, φίλε, δεν είναι εύκολο. Να γράφεις απλά γενικά νομίζω. Ναι. Και εντάξει, δεν είναι και τόσο απλός. Δηλαδή είναι πολύ μελετημένο. Σαν λεξιλόγιο σου αυτό λέω, που έχει κάνει. Ναι, εντάξει. Κάτι θες να πεις και ότι ο τρόπος που το πετυχαίνει ο Lex, νομίζω, και αυτό που ίσως θες να πεις ότι είναι η χρυσή τομή, είναι το ότι είναι personal πάρα πολύ, στον τρόπο που είναι πολύ προσωπικός, στον τρόπο που θέλει να σου περάσει ένα γενικότερο μήνυμα. Και ότι πιστεύω ότι αυτός είναι ο τρόπος να καταφέρεις να περνάς ένα μήνυμα έξυπνο ή σημαντικό. Φίλε, έχει το στυλ του το παιδί, έχει δουλέψει, το είδε. Το είδε. Όχι μόνο ο Lex. Γενικότερα, okay. Ας πούμε, πιστεύω ότι αυτός είναι ένας τρόπος που μπορείς να πεις κάτι το οποίο να μην είναι κάτι που είναι για λίγους. Που είπες και εσύ ότι μπορεί ναι. Να πεις αυτή την παγίδα. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Και το ακούω κιόλας. Γενικότερα δεν μπορεί. Δηλαδή υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία ρε φίλε είναι σούπερ. Σούπερ κομμάτια ρε φίλε. Και δεν έχουν πάρει αυτό που αξίζουν για τη δουλειά που έχουν φάει. Ναι. Το καταλαβαίνω. Και ακούς άλλα κομμάτια που έχουν γραφτεί μπαμ μπαμ και έτσι και να είναι πιο. Ανάλαφρα πιο έτσι και να τα ακούει ο κόσμος πιο. Ναι, πιο απλά και πιο κατανοητά. Δηλαδή το πολύ το κύριε Λέισον, το βαριέται και ο παπάς. Καταλαβαίνω πώς το λες. Δηλαδή το ότι σε φάση κάθομαι να γράψω το υπερνόημα και δεν χάνομαι στη μετάφραση και δεν έχω γράψει τίποτα. Αυτό το κάνανε πολύ πριν το solo Lex. Υπάρχει αυτό ρε φίλε. Εντάξει, υπάρχει και κόσμος που του αρέσει αυτό. Να τρυπάρει με το στίχο. Ξέρεις. Εγώ γενικότερα, εμένα μου αρέσουν και τα απλά πράγματα ρε φίλε. Και μου αρέσει και μου αρέσουν και τα απλά πράγματα και το punchline. Δηλαδή να έχει ο άλλος punchline να είναι έξυπνος. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι. Δεν θέλω άλλος να είναι τεμπέλης. Κατάλαβες. Θέλω να γράφει στίχο και να κάτσε το 5-5, να το σκεφτεί 5 φορές, όχι 2. Καταλαβες. Mm-hmm. Αυτό είναι στα δικά μου αυτιά. Οπότε φαντάζομαι αυτό είναι και ο τρόπος που δουλεύεις και εσύ. Ναι. Okay. Ναι.
Okay. Τα ακούς τα κομμάτια. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει αυτό, ρε φίλε. Ξέρεις, είναι το πώς δουλεύω εγώ. Ρε φίλε, τα ακούω, ναι. Αυτό για το πώς δουλεύεις. Εννοώ, τα ακούς. Το δίσκο σου δηλαδή από τη στιγμή που. Οκ, okay, μέχρι να βγει, εννοείται πώς τον άκουσες. Ναι. Από τη στιγμή που βγήκες. Που βγήκε. Τον έχεις βάλει να τον ακούσεις τύπου. Θα σου βάλει να ακούσω το δίσκο μου τώρα. Θα σου πω. Όταν τον έφτιαχνα. Τον άκουγα full. Εντάξει, υπήρχαν σημεία που με κούραζε, υπήρχαν σημεία που μου άρεσε. Όταν τον φτιάχνεις, τον ακούς διαφορετικά, γιατί προσπαθείς να ακούσεις τα λάθη του, οπότε δεν τον απολαμβάνεις. Μετά τον καμάρωσα, ναι, τον άκουσα. Δηλαδή, κάτσε και τον έκανα κρόαση όλο, ρε φίλε. Ναι. Κατάλαβες. Και μου άρεσε. Κατάλαβες. Δηλαδή, σαν να έχει φτιάξει ένα ωραίο φαγητό και να κάτσω να το φας. Να πεις, ρε φίλε, ότι κοιτά, μου αρέσει αυτό που έφαγα. Κατάλαβες. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα τα κομμάτια μου, ναι, τα ακούω. Δηλαδή, τα ακούω όταν τα φτιάχνω. Εγώ λέω από τη στιγμή που γίνει release. Εντάξει, αναδρομικά μπορεί να πάω να ακούσω. Mm. Κατάλαβες. Δηλαδή να μπω και να πω για να δούμε χρωματιστήσεις, ξέρω εγώ. Πάντως αυτό το. Είχαμε γράψει τότε, ξέρεις. Το χαρακτηριστικό του να γράφεις κάτι απλά, αλλά ταυτόχρονα να το κάνεις να αγγίζει και πολλούς, νομίζω ότι είναι ένα συστατικό της επιτυχίας και της δικής σου και της επιτυχίας σαν σχήμα με τον Συγγνώμη, ζώο. Το συστατικό αυτό του να γράφεις κάτι απλά, ναι. Αλλά ταυτόχρονα να το μεταδίδεις και να το γράφεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνεται κάτι το οποίο αγγίζει πολλούς. Αγγίζει το κοινό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στην Ντουλάπα Μπουνιά, έτσι. Mm. Άκουσα αυτό το track που δεν έχω με αυτή την πλευρά της σκηνής, δεν έχω πάρα πολύ μεγάλη επαφή σαν active ακροατής, γιατί είμαι πιο πολύ του ξένου rap. Το άκουσα αυτό το πράγμα, ρε φίλε, και κοίταξε το χέρι μου. Εδώ πέρα έχω 6 ράματα, επειδή είχα δώσει μια μπουνιά στην Ντουλάπα μου πριν βγει αυτό το κομμάτι. Και λέω, όπα, ρε φίλε, είναι κάτι τόσο απλό που με κάνει όμως και ταυτίζομαι με αυτό και με αγγίζει. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα συστατικό του τρόπου που δουλεύετε και που δουλεύεις εσύ και που δουλεύετε και σαν. Γενικότερα σχήμα. Θα σου πω, τα rap μας είναι γήινα. Mm-hmm. Κατάλαβες, τι θέλω να πω γήινα. Έχουν την αίσθηση της καθημερινότητας, φίλε. Το τι συμβαίνει, τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να έχει συμβεί σε μια σχέση, τι μπορεί να έχει συμβεί στον δρόμο, τι μπορεί να έχει συμβεί στην κοινωνία. Κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι. Οπότε μπορεί ο άλλος να ταυτιστεί με απλά και καθημερινά πράγματα, ξέρω εγώ, που μπορεί να έχω περάσει. Εγώ και να του τα δίνω, και άμα του τα δώσω και ωραία και το έχω γραφήσει και καλά και βγήκε το κομμάτι ωραίο, εννοείται, θα γίνει. Εγώ ρε φίλε έχω ένα καλό και ένα κακό γενικότερα. Δεν μπορώ να ακόμα να διαχωρίσω το τι θα πάει και τι δεν θα πάει. Καταλαβαίνεις. Σαν επιτυχία. Ναι. Okay. Το καλό σε αυτό είναι ότι γράφω αυτό που θέλω, είτε πάει είτε δεν πάει. Και το κακό είναι ρε φίλε ότι πολλές φορές έχω ποντάρει σε πράγματα. Τα οποία που θεωρώ πως το έχουν κάνει όλοι οι καλλιτέχνες αυτό. Mm. Έχω ποντάρει σε πράγματα τα οποία ρε φίλε τα γράψαμε και είπα ρε φίλε είναι υπερκομμάτι, θα σκίσει. Και ο κόσμος δεν το έχει πάρει. Mm. Αυτό ρε φίλε είναι το ένα συν το άλλο, ίσον, κάνε αυτό που θες. Και αν θα πάει θα δούμε. Mm. Κατάλαβες, εγώ με αυτή τη άποψη και αυτή τη λογική γενικότερα. Mm-hmm. Έτσι δουλεύουμε εμείς. Άλλος μπορεί να σου πει ότι κοίτα φίλε, εγώ γράφω μόνο hits. Δεν με ενδιαφέρει. Το κάνω για άλλο λόγο. Κατάλαβες. Δεν σου λέω ότι και εμάς ο στόχος μας δεν είναι να βγάλουμε λεφτά και να ζήσουμε από αυτό, ρε φίλε. Δεν είμαστε. Η αλήθεια είναι αυτή. Κατάλαβες. Yeah. Αλλά ρε φίλε, ξέρεις, το πώς θα τα βγάλεις τα λεφτά και το πώς θα μπεις σε αυτή τη διαδικασία, εμείς το μετράμε. Κατάλαβες. Δεν ζεις από αυτό όμως. Το αναφέρεις και στο λεωφόρο Καβάλας, ότι λες μια φάση ότι. Όχι, δεν ζω. Εξ ολοκλήρου από αυτό. Ναι, εξ ολοκλήρου από αυτό δεν ζω. Αν υπήρχαν τα live, ενδεχομένως να ζούσα από αυτό. Okay. Αλλά στο τώρα όχι. Okay. Άμα σου. Πες το. Πάσα για τα lives, εγώ ήθελα να πω, μιας που το ανέφερες. Mm-hmm. Τύπου αν σου έχει λείψει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ρε, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, όποτε βλέπω κόσμο στον δρόμο και μου λένε μπάστε, θα γίνει κανένα live. Τι να μου δίνει μαγειριά στην καρδιά, ρε φίλε. Είναι ακραίο, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, είναι σαν να σε χτυπάνε εκεί που πονάς, κατάλαβες. Είναι ακραίο αυτό που σημαίνει με τα live. Θεωρώ πως παίζει πάρα πολύ ρόλο το ότι δεν υπάρχει. Πώς να το πω. Δηλαδή στην Ισπανία έγινε ένα live με 5.000 κόσμο, δεν ξέρω αν το είδατε. Ναι, που είχαν κάνει τεστ. Πειραματικό. Ναι. Δηλαδή υπήρχε διάθεση να πεις ότι κοίτα, ρε φίλε, να δούμε. Γίνεται, δεν γίνεται. Ναι. Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει καμία διάθεση. Καλά, εντάξει, πείραμα ήταν αυτό. Ναι, αλλά υπήρχε μια διάθεση να γίνει το πείραμα. Ναι. Καταλαβες. Εδώ, ρε φίλε, δεν υπάρχει καμία διάθεση. Ένας θα το κάνει το πείραμα, δεν το κάνουν όλοι. Κοίτα, νομίζω ότι υπάρχει όμως και μια διάθεση. Γιατί, ας πούμε, βγαίνεις ένα βράδυ ακόμα και στο κέντρο κτλ. Περνάνε αμάξια, αράζουν κάπου. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει διάθεση στον κόσμο να παρτάρει. Καμία σχέση. Ο κόσμος θα είναι φουλ καβλωμένος και θέλει να ζήσει, ρε φίλε. Ναι. Δεν υπάρχει διάθεση από τους φορείς. Ναι. Καταλάβες. Δηλαδή, αυτά που μου λες και πριν. Ναι, θεωρώ πως ρε φίλε το πολιτιστικό κομμάτι δεν το έχουν στηρίξει καθόλου. Mm-hmm. Γενικότερα. Mm-hmm.
Σαν κυβέρνηση και σαν. Ναι, ρε φίλε, δεν το έχουν στηρίξει, όχι. Mm-hmm. Καλά, δεν έχουν στηρίξει άλλα κι άλλα. Πολύ. Δεν έχουν στηρίξει την υγεία, δεν έχουν στηρίξει τίποτα. Okay. Είναι μια βαριά κουβέντα. Θα μιλήσουμε για αυτά αναλυτικά. Ναι. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, πέρα από τα lives. Ότι αν σου δινόταν η δυνατότητα να ζει εξ ολοκλήρου από τη μουσική, αλλά μην έχει 100% τον creative έλεγχο των πραγμάτων που κάνει. Αυτό δεν ξέρω τι είσαι. Θα το έκανε. Δηλαδή, τι εννοεί 100%. Δηλαδή, αν σου έλεγε κάποιο ότι κοίταξε, θα παρεμβαίνω λίγο στο υλικό σου, θα σου κόβω κάποιες απόψεις που έχεις πάνω στη μουσική. Δεν υπάρχει αυτό, όχι. Αλλά θα με, νούμερα θέλω να μιλάς. Τι εννοεί με νούμερα. Έρχεται κάποιο και σου λέει: 2 εκατομμύρια ευρώ. Άκου να δει. 2 εκατομμύρια, περίμενε. 2 εκατομμύρια. Όπα. 2 εκατομμύρια, όπα. 2 εκατομμύρια το έκανε αυτό ένα χρόνο μετά, γεια σα. Όχι. Πολύ πιο legit νούμερα. Έρχονταν εδώ πέρα και σου λέει: λοιπόν, άκου να δει, θα βάλουμε λίγο χέρι στο υλικό. Θα τι... πειράζουμε. Εντάξει, okay, δεν θα έχουμε ακριβώς αυτό το στίχο. Θα γίνουμε λίγο πιο ελαφρύ. Okay. Θα γίνουμε λίγο drill. Θα αλλάξουμε το ύφος μας. Όχι, το drill μια χαρά. Έχει, έχει. Θα αλλάξουμε, drill. Θα αλλάξουμε. Θα πάμε πιο σε. Το κάνει και role playing. Κάνει σε τέτοια. Πείτε μου, κύριε, θέλετε να κάνουμε. Okay, θα κάνουμε 3-4 feet. Δεν μπορείς να πεις όχι. Ναι. 300.000 το χρόνο. Ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Και ρεαλιστικά θέλω να μου πεις και σαν καλλιτέχνη. Ρεαλιστικά 300.000 το χρόνο είναι πολύ καλά λεφτά, μπρο. Και αυτό okay. Σου λέω. Δεν νομίζω πως θα το κάνω όμως. Όχι. Όχι. 300.000. Δεν νομίζω πως θα το κάνω. Θα σου πω γιατί. Γιατί ρε φίλε, δεν θα μπορούσα να κυκλοφορήσω έξω μετά. Ναι. Εκεί πέρα που έχω μάθει να μεγαλώσω, να ζω με αυτό που ζω, με αυτό. Δηλαδή, θα έπαιρνα 300.000, αλλά δεν θα ήμουν εγώ. Ναι. Καταλαβες. Δεν θα μπορούσα να το στηρίξω ή δεν θέλω να το κάνω. Αν ήθελα να το κάνω. Θα το είχα προσπαθήσει και μπορεί να είχα βγάλει και 500 χιλιάρικα. Μπορεί, ναι. Μπορεί να μην τα είχα βγάλει κιόλα. Ναι. Κατάλαβες. Αλλά δεν είμαι εγώ. Κατάλαβες πώς το λέω. Μια σου δίνει και χαρά, πιστεύω. Δεν σου, λέω... ναι, δεν σου λέω ότι, ότι τα 300 χιλιάρικα θα σου λέω. Δηλαδή, όχι, δεν τα θέλω. Κατάλαβες. Αλλά ρε φίλε. Δεν μπορώ να το εκπροσωπήσω εγώ αυτό, ρε. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, δηλαδή... το φτιάχναμε αυτό. Δηλαδή, δεν το φτιάχναμε. Ο Μπάρμπας. Εγώ. Ας σε βάλουμε πέρα να φτιάξουμε όλα. Ας το φτιάξουμε αυτό. Φορτωμένος. Ο Μπάρμπας. Ο πρόεδρος εδώ πέρα χαρίζει. Δεν έχει τίποτα. Ας το φτιάξουμε αυτό. Αυτό, δηλαδή, δύσκολα. Δεν θα το έκανα γιατί... Ρε φίλε, τι να σου πω κιόλας. Δεν θέλω να το παίζω και... Αλλά νομίζω δεν θα το έκανα γιατί... Τι θέλω να σου πω, ένα παράδειγμα. Είναι σαν να σε παίρνει και να ξέρει ότι έχει πίσω σου 10 ανθρώπου, ρε φίλε, που πρέπει να πεις ότι κοίτα, αυτοί οι 10 ανθρώποι, αν του δώσω, δεν θα του έχω ποτέ. Ναι. Αλλά θα είμαι έξω ελεύθερο. Κατάλαβε. Ναι, καταλαβαίνω. Άμα του δώσω, δεν έχω κανέναν. Και όχι μόνο δεν θα έχω κανέναν, θα είμαι και ο Ρουφιάνο. Κατάλαβε. Δεν θα ξανά έχω και κανέναν. Ναι. Εγώ δεν θα το κάνω. Δεν φέρνω το παράδειγμα ότι τα παιδιά που το κάνουν αυτό είναι αυτό. Κατάλαβες. Απλά εγώ δεν μπορώ να εκπροσωπήσω κάτι που δεν είμαι, ναι, ρε φίλε. Κατάλαβες. Όχι, μιλάμε για ένα υποθετικό σενάριο. Ναι, τώρα. Ένα υποθετικό σενάριο. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, να κάνω fit με 5 rappers του οποίου ενδεχομένως βλέπω τώρα και δεν μου κάνουν καθόλου το αυτό που κάνουν. Κακά, πληρωμένα fit με λαϊκούς. Αυτό είναι το πιο απλό. Ραπ με λαϊκό, το αγαπημένο μας πάντρεμα. Το αγαπημένο μου πάντρεμα. Το λαϊκό είναι ωραίο και το ραπ είναι ωραίο, αλλά δεν είναι για παντρεύονται. Ελαφρο λαϊκό, κάτσε, όχι λαϊκό. Δεν εννοείς το Διονυσή, εννοεί τώρα, ξέρεις. Ναι, προς Θεού, όχι βέβαια. Δεν θα το έκανα, νομίζω. Ναι. Okay. Αυτό. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Αν σου δίνει ένα παρόμοιο budget και σου έλεγε να έχει τον έλεγχο τη δουλειά σου, πώς θα το επένδυες, θα φτιάχνεις κάποιο label, θα αναβάθμιζες τον εξοπλισμό, πώς θα το. Αναβάθμιζες τον τρόπο ζωής. Αν το παίρνει και θα έβγα, φίλε. Αυτό. Εντάξει. Φαντάζομαι ότι θα το έκανα. Αν σου το δίνει για να κάνει μουσική, ρε παιδί. Αν μου το δίνει για να κάνω μουσική, θα σου πω τι θα έκανα. Ποιο σου λέει, είσαι ο κύριο του εαυτού σου, λέω πάντα εδώ και επένδυσέ τα στη μουσική. Καλά, όχι. Αυτό θα μου τα δίνει ο πρόεδρο. Επένδυσέ τα στη μουσική. Φεύγει από τον πρόεδρο. Έχει μεταγραφεί στη δική μου ομάδα. Επένδυσε τα στη μουσική ή επένδυσε τα για να κάνει μουσική. Ενώ ρε παιδί μπορεί να τα επενδύσει όλα στη ζωή του. Αλλά να όχι, δεν εννοώ επένδυσε τα στη μουσική πήγαινε και αγόρασε εισιτήρια από άλλου. Επένδυσε τα στη δουλειά σου στη μουσική. Θα σου πω τι θα έκανα. Θα. Σίγουρα θα προσπαθούσα να φτιάξω ένα super studio στο οποίο να μπορώ να γράφω μέσα. Για να, και να είμαι ok εκεί, δηλαδή ένα χώρο τον οποίο θα μπορώ να είμαι εκεί 24-7, να γουστάρω εκεί. Και μετά ρε φίλε θα, αυτό θα έκανα πιο huge πράγματα, δηλαδή πιο δυνατά βίντεο, πιο δυνατές παραγωγές εννοώ.
τέτοια πράγματα. Δηλαδή, τα ρίχνα στη μουσική, ρε φίλε. Θα επένδυσε και στην εικόνα όμως, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Παίζει ρόλο η εικόνα στη μουσική. Αν η εικόνα είναι καλή, την απογειώνει. Αν η εικόνα είναι κακή, ένα καλό κομμάτι θα γίνει μέτριο. Αυτό εσύ πώς το ακούς της εικόνας. Είναι μεγάλη αλήθεια. Έχω δει άπειρα clips τα οποία είχα ακούσει το κομμάτι και ήξερα, ξέρω εγώ, ότι θα βγει clip και έλεγα άντε. Και βγαίνει το clip και... Και βγαίνει το clip σε φορέ. Αλλά υπάρχει πολλές φορές που το clip ναι, μου ναι. έχει σώσει το κομμάτι. Ναι, ισχύει. Okay, μου έχει σώσει το κομμάτι. Okay. Πολλές φορές. Ισχύει. Okay. Και πάρα πολλοί δίσκοι τους έχω ακούσει μόνο και μόνο από το εξώφυλλο. Και αυτό που λες, δηλαδή γενικότερα θα προσπαθούσα, ρε φίλε, να κάνω τη φάση του συγκροτήματος πιο legit, κατάλαβες. Δηλαδή να ενδεχομένως να φτιαχτεί και κάποιο label, ναι. Αλλά θα προσπαθούσα να επενδύσω σε ανθρώπους, ρε φίλε. Δηλαδή δεν θα έκανα πεδομάζωμα, κατάλαβες θέλω να σου πω. Ότι μάγκες, ελάτε όλοι εδώ τώρα να κάνουμε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Όχι, δεν θα το έκανα έτσι. Για να βγάλω λεφτά από αυτούς στην πορεία, αν γίνουν. Δηλαδή θα προτιμούσα να διαλέξω δύο παιδιά τα οποία, ρε φίλε, πιστεύω αλήθεια. Δηλαδή, ακούω αυτό που κάνω και το γουστάρω πραγματικά. Κατάλαβες. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα αυτό, δηλαδή, δεν έχω στο μυαλό μου τη φάση του να πω ότι θα έκανα κάποιο label. Mm-hmm. Και θα τα έδινα για το κρου και για το καλό στήσιμο του κρου. Λείπει από το κρου κάτι όμως αυτή τη στιγμή που κάνει τη ζωή σας δύσκολη. Που λες ότι αν το είχαμε και αυτό, γαμώ το θα. Ρε φίλε, σίγουρα, εννοείται. Mm-hmm. Υπάρχουν πράγματα που λείπουν. Δηλαδή, λείπει το budget πολλές φορές mm-hmm. για να κάνεις μεγάλα πράγματα, huge πράγματα. Λείπουν πάρα πολλά. Λείπει ο χρόνος πολλές φορές. Γιατί όταν είσαι αποσχολημένος από δουλειές, από τέτοια παλιός, δεν έχεις χρόνο. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά κάνουν και το κρου. Mm. Το ψήνουνε. Ναι. Είναι σημαντικό. Επίσης, ρε φίλε, όταν τα έχεις στερηθεί αυτά. Εκτιμάς. Τα εκτιμάς, κατάλαβες. Εκτιμάς και την άλλη πλευρά. Είναι σημαντικό να δεις τους δικούς σου να πετυχαίνουν. Πάρα πολύ. Για μένα. Αυτό δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, αν είχες την ευκαιρία, θα επένδυες πάνω τους και χωρίς να σε νοιάζει να τα βγάλεις πίσω και όλα αυτά που είπες, ξέρω εγώ. Οπότε, άμα είχες ένα budget. Στην περίπτωση που σε υπέγραφε ο Γιάννης εδώ πέρα, ο πρόεδρος, ας πούμε, και τα λοιπά. Στην τελική, μήπως που λες ότι θα έχεις πρόβλημα με τη συνείδησή σου, κουλουπού, γιατί θα ήταν σαν να έχεις πουλήσει ψυχή στο διάολο. Εν τέλει όμως θα μπορούσες, ξέρεις τι, αυτά τα έσοδα, τα υποτιθέμενα, να τα κάνεις κάτι καλό, ρε φίλε. Θα μπορούσες να το σκεφτείς και έτσι. Θα μπορούσα, ναι, και θα μπορούσα να... και με άλλους τρόπους. Ξέρω, δηλαδή μετά. Έφτιαχνες ένα μαγαζί, ρε φίλε. Παίζει ρόλο μόνο για το πώς θα βγάζεις τα λεφτά. Για μένα. Ναι. Κατάλαβες. Εγώ δεν είμαι τόσο τολμηρός, τι να σου πω. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω έξω στον δρόμο. Μπορώ να βγω και να πω ότι είμαι γκάνγκστερ. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω εγώ. Δεν είναι ο μόνος τρόπος. Δεν μπορώ να βγω να πω ότι. Δηλαδή να βγω σε ένα βίντεο με δύο κορίτσια, ξέρω εγώ, που είναι σούπερ όμορφες με εσώρουχα και δίπλα μου. Και... Δεν μπορώ να το πω στην τρέπο. Δεν είναι μακριά από το χαρακτήρα σου. Ναι, δεν είμαι εγώ, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Δηλαδή θα φεϊλάρει, θα έχω πάρει τα λεφτά, αλλά θα έχω φεϊλάρει. Ναι. Θα βγει και φέιλ το υλικό, δηλαδή θα γελάει. Παίζει και ρόλο το να ζει την περσόνα σου. Δεν θα αυτό... είναι κάτι αυθεντικό. Δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει κόσμος, ρε φίλε, που το κάνει. Και τι να σου πω, respect, ξέρω εγώ. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μιλήσαμε πάρα πολύ για τις μουσικές σου επιρροές. Θα ήθελα να καταλάβω λίγο γιατί η επιρροή έχει παίξει η περιοχή από που κατάγεσαι. Είσαι από το Περιστέρι. Ναι, ναι, έτσι, από το Περιστέρι. Έχω μεγαλώσει στο Λόφο Αξιωματικών. Λεωφόρος Καβάλας, για όσους δεν γνωρίζουν, δεν είναι από την Αθήνα και δεν καταλαβαίνουν τι είναι, είναι η Λεωφόρος Αθηνών για τους. Δεν ξέρω, μπράβο. Είναι η πιο παλιή, η πιο νέα αντί λένε Λεωφόρο Αθηνών. Εγώ πρώτα στα Λεωφόρο Αθηνών την έμαθα. Η οποία διασχίζει όλα τα δυτικά προάστια κατά μήκος. Ξεκινάει από το πλατεία Καραϊσκάκη, πώς λέγεται από εκεί που ξεκινάει. Στο κέντρο της Αθήνας, έτσι. Δύο κεφάλια κουνούνται. Ξεκινάει εδώ, από. Πλατεία Καραϊσκάκη και ναι. Καταλήγει πάνω στην Κορίνθου. Αυτήν την Κορίνθου. Πήγαινε προς την Κορίνθου. Σε τι βαθμό έχει παίξει ρόλο το Περιστέρι στη διαμόρφωση και του Ηλία σαν προσωπικότητα και του Ηλία σαν καλλιτέχνη. Ρε φίλε, κοίτα, θα σου πω. Γενικότερα εκεί μεγαλώσαμε. Εκεί πέρα ψηθήκαμε. Χωρίς να κάνω disrespect σε άλλες περιοχές. Κατάλαβες. Δηλαδή, όπως εγώ πήγαινα κάποια στιγμή σε live, δηλαδή έτσι το φανταζόμουν, όπως πήγαινα κάποια στιγμή σε live, ήταν πίσω εγώ και έσκαγε η γειτονιά τους και εκπροσωπούσε τη φάση τους, έτσι ήθελα και εγώ κάποια στιγμή να εκπροσωπήσω εγώ τη γειτονιά μου, κατάλαβες. Δηλαδή, και να, μαζί με τη γειτονιά μου όμως, όχι ότι εγώ είμαι κάτι στη γειτονιά μου, κατάλαβες. Τυχαίνει να είμαι εγώ, μακάρι και αύριο, μακάρι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να βγει ένα κομμάτι από τη,
Κατάλαβες. Δηλαδή να υπάρχει ραπ εκεί. Γενικότερα, θα σου πω, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πριν μια έξι χρόνια νομίζω είναι. Νομίζω έξι χρόνια. Φτιάξαμε το hip hop καφενέ στον Περιστέρι. Εκεί πέρα ήταν μια συλλογικότητα, ήμασταν μια συλλογικότητα στην οποία χωρούσαμε όλοι εκτός από τους φασίστες. Το είχαμε έτσι. Και πηγαίναμε εκεί και ξεκινήσαμε και κάναμε δράσεις. Δηλαδή, κάναμε bar, ξέρω εγώ, DJ set, χώναμε rap, μετά κάναμε live. Μετά πηγαίναμε, γνωρίζαμε άλλες συλλογικότητες. Όλα αυτά είναι το ρομαντικό κομμάτι της φάσης, το οποίο, φίλε, δεν το αλλάζω με τίποτα. Δηλαδή, είναι φοβερές στιγμές αυτές, απίστευτες. Για εμένα. Εκεί πέρα, ρε φίλε, βγήκε λίγο το ραπ της γειτονιάς, δηλαδή το τι έχει να πει η γειτονιά, η δικιά μας, από εκεί. Άρχισε να βγαίνει, κατάλαβες το να σου πω, δηλαδή να δημορφώνεται ένας πυρήνας ο οποίος μιλάει από εκεί, κατάλαβες. Είναι σαν να βγαίνει ένας πυρήνας από τη Νέα Υόρκη και να μιλάει για τη Νέα Υόρκη, κατάλαβες, σου λέω εγώ. Γενικότερα, ρε φίλε, αυτό το οποίο μου σκάει πρώτο όταν σκέφτομαι Λεωφόρο Καβάλας, είναι το ραπ από τη συγκεκριμένη τάξη. Κατάλαβες. Από σχετικά χαμηλά στρώματα γενικότερα. Γιατί ο περισσότερος κόσμος εκεί είναι, ρε φίλε, εντάξει, ρίμες από τη χαμηλότερη τάξη. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό έχω στο μυαλό μου. Γενικότερα για μένα είναι πάρα πολύ ρομαντικό και πάρα πολύ έτσι σημαντικό, ρε φίλε, ότι το καταφέραμε αυτό. Γενικότερα και με τον Ψηλό και το ότι με τους Ρασιοναλίστας, ξέρω εγώ, ρε φίλε, είναι συγκρότημα από την απέναντι γειτονιά, η οποία εμείς είχαμε και κόντρα πολλά χρόνια, ξέρω εγώ. Αν και είναι λίγο παλιότερη, έως αρκετά. Η κόντρα. Όχι, οι Ρασιοναλίστας σαν γκρουπ. Πάρα πολύ. Εννοώ ότι όταν οι Ρασιοναλίστας, ρε φίλε, ήταν ο Γιάννης, π.χ. ο TNT, που είναι και φοβερός μου φίλος. Είναι και δασκαλός μου σε κάποια πράγματα, okay, όσον αφορά το θέμα της κουλτούρας. Δηλαδή, το πώς βλέπουμε το ραπ, Λιάκο, κατάλαβες. Να σε ρωτήσω κάτι παρένθεση. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που μου έχει πει, συγγνώμη, ότι θα πας ρε φίλε στην Καβάλα να παίξει για 7 άτομα για να φτιάξεις τον πυρήνα σου. Okay. Γιατί εκεί υπάρχουν 7 άτομα που θέλουν να ακούσουν ραπ. Okay, άρα παρένθεση, χωρίς να θέλω να σε κόψω, έχεις προλάβει λοιπόν, εφόσον είμαστε και στην ίδια ηλικία περίπου, έχεις προλάβει εκείνο το CD από το School Wave του 2005 που είχε μέσα το κομμάτι Ρασιοναλίστας, ο ορθολογιστής, πώς λεγόταν, ε? Όποιος θυμάται πώς λεγόταν αυτό. School Wave 2005. Και είχε μέσα ένα κομμάτι, το κράτα γερά, κράτα το μόνο για σένα, αυτό πρέπει να ήταν. Αν το έχεις και εσύ στο σπίτι σου αυτό το CD, φίλε, ήταν. Δεν το έχω στο σπίτι μου, αλλά το κομμάτι το ξέρω. Ναι, νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος το κομμάτι, αλλά ήταν Think τότε, School Wave CD, από τα πρώτα School Waves που είχαν γίνει, με εμφάνιση ορθολογιστές. Ρε φίλε, πώς λίγο ήταν αυτό το κομμάτι, σχή. Αυτό ήταν, κράτα γερά, κράτα το μόνο για σένα. Και ήταν live School Wave. Ήταν το πρώτο κομμάτι Ρασιοναλίστας που άκουσα, έτσι μου το έχει φέρει ο μπαμπάς μου σπίτι από την εφημερίδα που ήταν που στήριζε το School Wave. Και είχε μέσα ανάμεσα σε όλες τις μπάντες. Και αυτό ήθελα, είχα περιέργεια να το έχει προλάβει και εσύ αυτό το συντάκι που κυκλοφορούσε τότε. Δεν το έχω δει, όχι. Ήταν guests τότε οι ορθολογιστές. Όχι, ήταν. Πρέπει να ήταν μαθητές ακόμα. Ήταν, γιατί αυτό, ήταν μαθητική μπάντα. Ήταν μαθητική μπάντα, wow. Ναι. Γιατί το School Wave, νομίζω, μέχρι και τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας του 2010 ήταν αυστηρά μαθητικό. Οπότε, ναι. Ακόμα είναι. Ήταν. Τώρα είναι και φοιτητές και όλοι. Αλλά εκείνοι... Οι φοιτητές πάνε ως guest γενικά μεγαλύτεροι. Η main. Όχι, νομίζω πως main μέχρι 25 χρονών. Όχι, okay, τέλος πάντων. Τώρα, αν κάνουμε λίγο μαθηματικά πόσο χρόνο ήταν Ρασιοναλίστας το 2005, θα το λύσουμε αυτό. Okay. Παρένθεση τέλος πάντων λίγο μεγάλη, αν το έχεις προλάβει. Όχι, δεν το έχω δει. Συνεχίζουμε με το Περιστέρι λοιπόν και το πόσο επηρέασε εσένα και φαντάζομαι επηρέασε και πάρα πολύ τη δημιουργία αυτού του δίσκου. Πάρα πολύ, ναι. Mm. Δηλαδή, ρε φίλε, θα σου πω. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, ήθελα κάποια στιγμή να ξέρω ότι. Σε 50 χρόνια έχει μείνει πίσω, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι που λέγεται Λόφος Εξωματικών, ξέρω, που είναι η γειτονιά που μεγάλωσα. Ήταν σημαντικό για μένα. Mm-hmm. Και να μιλάει πάνω κάτω για το πώς μεγαλώνουν παιδιά εκεί. Mm-hmm. Και με τα καλά και με τα κακά. Γενικότερα αυτό ήταν ο δίσκος. Δηλαδή πώς μεγαλώνουμε, πώς μεγαλώσαμε εκεί, πώς νιώθουμε εκεί, το πώς βγήκε προς τα έξω, δηλαδή πώς από εκεί, γιατί ρε φίλε έχει αναφορές και σε άλλες γειτονιές, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εξ αρχιά μιλάει για Αθηνά, ξέρω εγώ. Δηλαδή, όλη αυτή η φάση εκεί πέρα, ξέρω εγώ, εμείς πήραμε και δώσαμε σε αυτές τις περιοχές. Και ακόμα. Κατάλαβες. Ήταν σημαντικό για μένα όλο αυτό. Γενικότερα, αυτό ρε φίλε. Δηλαδή, νιώθω ότι κάναμε κάτι. Κατάλαβες.
πέρα, δηλαδή, άμα αφήσει και τα λεφτά στην άκρη και όλη, την όλη τη φάση και όλο αυτό, νιώθω ρε φίλε ότι έχουμε καταφέρει κάτι το οποίο ρε φίλε δεν ξέρω αν θα το πουλάγα τόσο εύκολα. Καταλαβες. Δηλαδή, το να μου μιλάνε άνθρωποι οι οποίοι ρε φίλε είναι μεγάλοι και ακούνε ρα πολλά χρόνια και να μου δίνουν το χέρι και να μου λένε, ξέρω εγώ, να μου δίνουν respect, για μένα είναι σημαντικό. Καταλαβες. Να φέρουν τα παιδιά του στο live είναι σημαντικό. Δηλαδή, ένα πυρήνα ο οποίο ρε φίλε δεν σπάει εύκολα. Γιατί πάει από γενιά σε γενιά. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, κατάλαβες. Και τα λεφτά έρχονται, ρε φίλε. Δηλαδή... Να αγοράζουν το βινίλιο, ξέρω εγώ. Ναι, εννοείται στήριξη, μπλούζες, βινίλια, δηλαδή, ρε φίλε, έχουμε πάρει πολύ στήριξη. Δηλαδή, πάνω από ότι έχεις φτιάξει ένα πυρήνα, στον οποίο, ρε φίλε, δεν χάνεις εύκολα. Κατάλαβες. Δεν ξέρω αν θα γίνεις viral. Να γίνει ένα κομμάτι να πάρει το hype του Gigi, ξέρω εγώ. Καταλαβες. Αλλά, ρε φίλε, έχεις φτιάξει ένα πυρήνα που. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις πάντα, φίλε. Κατάλαβες. Δεν νομίζω ότι χάνεις κάτι. Βάσει των στόχων που έχεις εσύ, όπως έχω καταλάβει. Ναι, αν χάνεις κάτι, είναι το ότι δεν βγάζεις σούπερ λεφτά. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Αλλά, ρε φίλε, δηλαδή, τα λεφτά που θα μπορούσε να έχει βγάλει το Gigi, κατάλαβες, θέλω να σου πω, στη δισκογραφία. Αλλά, ρε φίλε, το ότι κερδίζεις ένα τόσο μεγάλο πυρήνα και τόσο πολύ respect. Δηλαδή, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εμένα οι αγαπημένοι μου rappers, ξέρω εγώ, και οι rappers που μεγάλωσα, ρε φίλε, με κάποιους έχω κάνει κομμάτια μαζί, έχουμε δώσει τα χέρια, καταλαβες. Πες μου έναν. Εισβολέας. Τον ανέφερες πριν. Ο Εισβολέας, ρε φίλε, θα σου πω, για μένα ήταν πρώτος από όλους είναι ο Βαλάντης. Θεωρώ πως είναι φοβερός στιχουργός γενικότερα. Είναι ο Εισβολέας, είναι ο Άνσερ, ρε φίλε, είναι ο Δέλτα Πιθήτα. Και δεν θέλω να σου πω τώρα κι άλλους, δηλαδή κάποιος είναι ο 12ος πίθηκος. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, ρε φίλε, μας μεγαλώσαν, καταλάβες. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, όταν παίρνεις respect και δίνεις respect σε αυτούς τους ανθρώπους, ρε φίλε, είναι top. Εγώ το εύχομαι δηλαδή σε κάθε παιδί αυτό. Mm-hmm. Αυτό. Άρα και ένα παιδικό όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Ναι, ρε φίλε. Mm-hmm. Και να το κάνεις, φίλε, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, για εμένα υπάρχει ήθος στη μουσική. Κατάλαβες. Δηλαδή, το ποιος είσαι στην πραγματικότητα, το πώς κάνεις deliver τη μουσική σου και το τι θέση παίρνεις μέσα στη μουσική σου, για μένα παίζει ρόλο. Για άλλους δεν παίζει, άλλοι παίζουν άλλα πράγματα. Για εμένα παίζει. Καταλαβες. Δηλαδή, όταν έχεις φτάσει σε ένα σημείο με αυτή την πολιτική, με αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική στο συγκρότημα, χωρίς ρε φίλε να έχεις γλύψει κατουρημένες ποδιές, καταλαβες. Δηλαδή, να είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου μόνο φτάνει. Να είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου και να έχεις ανθρώπους δίπλα σου στους οποίους να τους εμπιστεύονται. Να εμπιστεύεσαι το ένα στον άλλον. Okay. Έτσι, για μένα, ρε φίλε, έμασε έτσι. Κάτι ήθελες να πεις. Ναι. Ως πρόεδρος. Πάμε. Πάμε να μου κάνεις το διαβολάκι. Είναι ακόμα μια θετική ερώτηση. Ωστόσο, τώρα είναι η άλλη πλευρά. Αν μπορούσες να κάνεις ένα τσακ και να. Δεν θα πω να διορθώσεις, να εξαφανίσεις κάτι από την σημερινή ραπ. Από το σημερινό ραπ. Ναι. Να εξαφανίσεις κάτι. Το ελληνικό. Ή το ξένο. Πρέπει να το. Όχι, το έχω. Θα σου πω τι θα έκανα. Ναι, κάτι τέλος πάντων. Θα προσπαθούσα σε όλους μας, και βάζω και τον εαυτό μου. Δεν προσπαθούσες. Θα έκανα ένα τάκ και θα ήθελα να φύγει από όλους μας και βάζω και τον εαυτό μου μέσα η ματαιοδοξία που έχει ο ράπερ. Okay. Αυτό. Okay. Είτε Άρα, είναι ράπερ που κάνει τραπ και το κάνει για να βγάζει λεφτά. Για μένα αυτό είναι αστείο που το έχουν όλοι. Ναι. Δηλαδή το αν το κομμάτι μου εμένα, ρε φίλε, πήρε 500.000 views, ξέρω εγώ, και όχι, φίλε, και δεν πήρε 1 εκατομμύριο, και όταν πάει 1 εκατομμύριο, λες, ρε φίλε, δεν πήγε 3 εκατομμύρια. Όταν πάει 3, λες, δεν πήγε 10. Κατάλαβες. Είναι μάταιο όλο αυτό. Μπρο, έχεις μπει μέσα στο στούντιο, έχεις γράψει, έχεις κάνει. Και το λέω και στον εαυτό μου. Δεν είναι ότι το παίζω κήρυκα σε αυτό. Κατάλαβες. Έχεις μπει μέσα στο στούντιο, έχεις ζήσει στιγμές για αυτό το κομμάτι. Έχεις κάνει. Δηλαδή, αυτό θα σβήνει από όλους μας. Πολύ καλό. Δηλαδή, να μην είμαστε ματαιόδοξοι, φίλε. Okay. Δηλαδή. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είπες πριν ότι πρέπει ο καλλιτέχνης και το group να έχει θέσεις. Αναφέρθηκε στον hip hop καφενέ, που είναι μια συλλογικότητα η οποία έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό υπόβαθρο και είναι ευχάριστο αυτό. Θεωρείς ότι πρέπει ο rapper να έχει πολιτική θέση? Θεωρώ πως πρέπει γενικότερα ο άνθρωπος να την ψάχνει λίγο με αυτό. Okay.
και ενδεχομένως αυτό να χτυπήσει και στο ραπ, κατάλαβες. Αλλά δεν θεωρώ πως πρέπει το ραπ να είναι μόνο κοινωνικοπολιτικό. Mm-hmm. Κατάλαβες. Mm-hmm. Θεωρώ, ναι, πως πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει πολιτική θέση, φίλε. Αν και να σου πω κάτι, για μένα το να μην έχεις πολιτική θέση, είναι πολιτική θέση. Σίγουρα. Okay, άρα, okay, να έχεις, να τη μεταδίδεις τη μουσική σου, να τη μεταδίδεις την τέχνη σου. Εγώ το κάνω. Θεωρώ πως με εκπροσωπεί, κατάλαβες. Οκ, okay, εγώ συμφωνώ απόλυτα νομίζω, γιατί βασικά, κοίτα, ο τρόπος που βλέπω εγώ τα πράγματα είναι ότι ό,τι κάνουμε είναι πολιτικό. Ό,τι και να πούμε είναι πολιτικό. Mm. Και τίποτα να μην πούμε πάλι είναι πολιτικό, όπως έχει μια θέση. Έτσι. Να. Και για ναρκωτικά να μιλήσουμε πάλι πολιτικό είναι. Και να μου μιλήσει για τη λεωφόρο Καβάλας είναι σίγουρα πολιτικό. Εννοείται, έχει κοινωνία από πίσω. Κάποιο intellectual πολιτικό, έτσι και σου ναι, όμω είναι λίγο λούμπεν ή δεν είναι πολύ εκλεπτισμένο. Παρ' όλα αυτά είναι βαθιά πολιτικό. Mm. Έτσι, οπότε συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Πάνω κάτω για τη λεωφόρο Καβάλας δεν ξέρω αν θέλετε εσύ παιδιά να ρωτήσεις κάτι άλλο. Εγώ το πω για το εξώφυλλο. Για το εξώφυλλο, okay. Ποιος ήταν ο creative director? Ποιος είπε ότι θα βγάλουμε αυτή τη φωτογραφία ή θα τη βγάλουμε έτσι έστω? Θα σου πω, το εξώφυλλο το ανέλαβε ο Aerosoul, ο οποίος είναι και ο design creator στη Muerte Clothing. Ο Μπίλης, για μένα είναι Μπίλης. Είναι αδερφός μου, είναι φίλος μου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη φωτογραφία την έβγαλε ο Σπύρος, ο Ανδρομανέσκος, ο οποίος είναι φοβερός. Γενικότερα έδωσε πάρα πολύ στυλ στο εξώφυλλο. Έφερε κάτι πολύ πιο δυνατό από αυτό που ζητάγαμε. Τέριαξε και πολύ με τον ήχο. Και αυτοί οι δύο ρε φίλε μαζί φτιάξαν ένα εξώφυλλο το οποίο, ξέρεις, εγώ ήμουν πολύ. Όταν το είδα, είπα, φίλε. Γουστά. Αλλά να σου πω κάτι. Δώσανε αγάπη και οι δύο και αυτό για μένα μέτρησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Ήταν μια φωτογραφία της λεωφόρου Καβάλας νύχτα. Νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ γιατί ήταν και πολύ σκοτεινός δίσκος. Ναι. Είχε το mood όλου του δίσκου. Είχε ναι. Το mood όλου του δίσκου. Ήταν δηλαδή το mood του δίσκου αποτυπωμένο. Και ρε φίλε, ναι. Παίξανε και οι γραμματοσειρές γενικότερα. Δηλαδή μαζί αυτοί οι δύο δώσανε. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα το δίνα σε έναν από τους δύο. Κατάλαβες. Ήταν collaboration δυνατό και το γούσαρα πάρα πολύ γενικότερα. Νομίζω αντιπροσώπευσε αυτό που φαντάστηκα ακούγοντας το δίσκο. Ότι μια βόλτα στη λεωφόρο Καβάλας, δηλαδή ναι. Είναι το τέλειο άλμπουμ, να το ακούσεις κατηφορίζοντας τη λεωφόρο Καβάλας, συγκινώντας από το Χαϊδάρι, κατηφορίζοντας προς το κέντρο και να το βάλεις να παίζει όλη η λίστα. Γενικότερα θέλω να δώσω respect σε κάποιους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Θέλω να δώσω respect στον ήρωα, ο οποίος ήταν τα πρώτα beats που έγραψα για το δίσκο. Μου ξεκόλλησε έτσι το κεφάλι. Σε φάση μου, ήταν από τις πρώτες μουσικές που πήρα για το δίσκο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τόλο που γενικότερα έβαλε και αυτός το λιθαράκι του και έβαλε κάποια beats και στον αδερφό του, ο οποίος έπαιξε το κλαρίνο. Γενικότερα στους συντελεστές του δίσκου. Respect στον Εβέρσορ, ο οποίος για άλλη μια φορά εγώ από τον Εβέρσορ πήρα πράγματα τα οποία, ρε φίλε, τα γουστάρω πραγματικά. Και respect στον Σούμο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ρε φίλε, δεν γνωριζόμασταν και καλά-καλά, ξέρω. Κατάλαβες. Δηλαδή, μπήκαμε στη διαδικασία και. Δηλαδή, το παιδί μου στείλε ένα track το οποίο. Μου στείλε ένα beat το οποίο με κούνησε πραγματικά. Κατάλαβες. Και είπα ότι αυτό το κομμάτι θα είναι το λεωφόρο Καβάλας, ξέρω εγώ. Και θα είναι το όνομα του δίσκου. Κατάλαβες. Θέλω να δώσω μεγάλο respect στο Θανάσιμο, στον οποίο γενικότερα περάσαμε εκεί τα πάντα. Ο Θανάσιμος ξέρει πολύ καλά. Ηχογραφήθηκε ένα μεγάλο μέρος του δίσκου. Ηχογραφήσαμε ένα μεγάλο μέρος του δίσκου εκεί. Ένα άλλο μέρος το ηχογραφήσαμε στο Pine Line Music Lab, το οποίο μαζί με τον Incognito Mood και τον ήρωα που ήταν εκεί. Ευχαριστώ και αυτά τα παιδιά γενικότερα. Με το Θανάση μου, ρε φίλε, μιξάραμε εκεί. Εκεί εντάξει, ήταν μια φάση τώρα. Μεγάλη διαδικασία. Ναι, είναι μια μεγάλη διαδικασία. Για το βίντεο κλιπ του Queens, κάποια λόγια, λίγο την ιστορία, την έμπνευση πίσω από αυτό. Θα σου πω. Ήταν λίγο cinematic, βασικά αρκετά cinematic. Ναι, cinematic ναι. Ήταν, γενικότερα θα σου πω τι έπαιξε με αυτό. Αρχικά, αυτό το έκανα με την Crystal View. Εντάξει, respect και σε Αντρέα Κατσένη και σε όλο το crew τέλος πάντων της Crystal, οι οποίοι είναι φοβεροί επαγγελματίες. Εντάξει, εμείς θέλαμε ρε φίλε να δείξουμε γενικότερα μία φάση στην οποία γενικότερα αυτό το κομμάτι εγώ
ήταν τα αγαπημένα μου κομμάτια για το δίσκο. Ήταν προσωπικό κομμάτι, έλεγε αλήθειες δικές μου. Κατάλαβες. Και θέλαμε να φτιάξουμε, θέλαμε να κάνουμε μια προσπάθεια να κάνουμε λίγο κάτι διαφορετικό όσον αφορά τα βίντεο clips. Κατάλαβες. Δηλαδή να βάλουμε λίγο σενάριο, να το δουλέψουμε διαφορετικά. Το project ανέλαβε ο Μπούτσης, ο Γιάννης Μπούτσης, ο αγαπημένος μου, με τον οποίο έχουμε κάνει, ξέρω εγώ, low budget clip μέχρι high budget clip και γενικότερα, ρε φίλε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος επιλέχθηκε να πάρει αυτή τη δουλειά γιατί τον θεωρώ crew μου, κατάλαβες. Αυτό ήταν ένα μάθημα. Αυτό ήταν σαν σεμινάριο. Mm-hmm. Αυτό το γύρισμα. Και πολύ ωραία ερμηνεία και από το παιδί που έκανε την πρωταγωνιστή. Από το Χάρη, ναι. Το Χάρη. Ο Χάρης ήταν φοβερός. Όλοι οι ηθοποιοί και respect σε όλους. Mm-hmm. Ο Χάρης, εντάξει. Και ο Χάρης ήταν ηθοποιός ο οποίος γενικότερα τώρα ξέρεις και από γυρίσματα. Ήταν επιλογή τελευταία στιγμή στο 90. Γιατί υπήρχε πρόβλημα με τον βασικό ηθοποιό. Okay. Και εν τέλει ήρθε ο Χάρης και ο Χάρης έσκησε. Δεν έχει την ταινία που παίζει, την κλασική του. Το West Youth. Όχι. Παιδιά, έχει κάνει την ταινία που είναι βασισμένη στο σκηνικό με τον Γρηγορόπουλο. Και πρωταγωνιστή εκεί. Ναι. Σκέψου εγώ όσον αφορά το βίντεο, επειδή έτρεχα πάρα πολύ με τις μίξεις του δίσκου αυτά, να μιλήσω, να γίνω δίσκους αυτά, το είχα αφήσει πολύ πάνω στα παιδιά. Οκ, okay, φαντάστηκα ότι θα είχες δει την ταινία. Όχι, όχι. Δεν ξέρω αν την έχει δει κάποιος άλλος από το σετ. Πριν από πάρα πολλά, από αρκετό καιρό, 7-8 χρόνια τουλάχιστον, πρωταγωνιστή σε μια ταινία που είναι βασισμένη στο σκηνικό με τον Γρηγορόπουλο. Αλήθεια. Δεν το ήξερα. Η οποία είναι, εντάξει, η ελληνική παραγωγή και για τον budget και για τα δεδομένα που μιλάμε, είχε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Δεν το ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο. Απλά φοβερό παιδί. Είναι φοβερό παιδί και τρομερά συνεργάσιμο. Δηλαδή, αυτό. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο. Γενικότερα, αυτό το γύρισμα ήταν ένα γύρισμα στο οποίο ήμασταν όλοι πολύ happy. Mm-hmm. Βγήκε στην ώρα του, ήταν όλα όπως έπρεπε να είναι. Ήμασταν όλοι πολύ happy, ρε φίλε. Τελειώσαμε και ήμασταν, ξέρω εγώ, εντάξει, ωραία, ποιο μου πήρε τώρα. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο πάνω και στο κομμάτι. Στην Αμερική δεν έχει πάει ποτέ. Όχι, αλλά θα ήθελα πολύ, ρε φίλε. Αισθάνεσαι, νιώθεις ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία ας πούμε, μεταξύ Queens και Αθήνα. Το φαντάζεσαι, πώς το φαντάζεσαι ότι θα μπορούσαν. Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτό ο στίχο, το εκπροσωπώ όπως η Mob το Queens. Ρε φίλε, δεν ξέρω αν υπάρχουν κοινά στοιχεία, αλλά δεν ξέρω, νομίζω πως υπάρχει ένα κοινό που μπορεί να έχουμε, είναι, να έχουμε την ίδια κάβλα, κατάλαβες. Okay. Και την ίδια ανάγκη να εκπροσωπήσουμε τη γειτονιά μας, ξέρω εγώ. Και γενικότερα, εντάξει, Mob είναι ένα συγκρότημα το οποίο το γουστάρω πάρα πολύ. Mm-hmm. Αυτό. Και θεωρώ... Δεν ξέρω, νομίζω το συζητάγαμε και έξω πριν ότι ή όχι, μπορεί και όχι, να το συζητάγαμε με κάποιον άλλον. Ότι ναι, ότι εντάξει, εμένα η φάση του Νέας Υόρκης νομίζω μου άρεσε πιο πολύ. Οκ, okay. Άρα ακούς νεοϊορκέζικο ραπ. Ναι. Mm-hmm. Αυτό. Και εντάξει, δηλαδή αυτό που λέει, ξέρω εγώ, που λέει παρότι θες και φέρνει ραπ από τη Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ, ξέρεις. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας μπορούμε να έχουμε περισσότερες ομοιότητες από ό,τι φανταζόμαστε. Επειδή έχω πάει στο Queens. Μπορεί, ναι, δεν έχω πάει. Άμα πήγαινα, θα ήθελα πολύ να πάω. Γενικά είναι ένα ταξίδι το οποίο θέλω πολύ να το κάνω. Είναι συγκλονιστικό το πόσες ομοιότητες μπορεί να έχουν δύο λαοί τόσο μακριά που δεν έχουν επικοινωνήσει ποτέ πρακτικά. Οκ, okay, η Ελλάδα είναι πάνω από την Αφρική, είναι στο Σταυροδρόμι Τριών Υπήρων. Αλλά είναι συγκλονιστικό το πόσο δύο communities τόσο απομακρυσμένα φαινομενικά μπορεί να έχουν κοινά στοιχεία. Και δηλαδή, στο λέω για να καταλάβεις λίγο πώς χτύπησε σε μένα αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι. Ακούγοντάς το και βάζοντας στο μυαλό εμπειρίες από το Queens. Υπάρχουν πάρα πολλά κοινά. Από τον τρόπο ότι θα κάτσει μια πλατεία εκεί σε ένα γήπεδο και θα σου πιάσουν κουβέντα πέντε άτομα ή θα σου βάλουν να ακούσεις κάτι, θα σου μιλήσουν τελείως καφενιακά, τελείως γηπεδικά. Ναι, ρε, όπως φίλε, θα μιλήσει ένα πάρκο στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό το συστατικό της επικοινωνίας που έχουμε μεταξύ μας οι Έλληνες. Street code. Ναι, και οι Αθηναίοι κατ' επέκταση. Νομίζω ότι το ίδιο πράγμα υπάρχει πάρα πολύ έντονο στη Νέα Υόρκη τουλάχιστον. Γιατί από εκεί έχω. Ρε φίλε, γιατί και στην Αθήνα δεν υπάρχει αγωνία στο σπίτι. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ αυτό στην ουσία όσον αφορά το βίντεο. Εμείς αυτό θέλαμε να δείξουμε. Το πόσο, ρε φίλε, γενικότερα μια φάση όσον αφορά τα ναρκωτικά μπορεί να αλλοιώσει το πώς νιώθεις για τους ανθρώπους που είσαι δίπλα. Αυτό ήταν το ρεζουμέ για εμάς. Το πώς κάποιοι άνθρωποι, ρε φίλε, το πώς μέσα από τα ναρκωτικά μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, ότι ποιον θεωρείς αδερφό σου εν τέλει και ποιος μπορεί να είναι εν τέλει. Κατάλαβες. Mm-hmm. Χωρίς αυτό το πράγμα να γίνεται κλισέ. Αλλά ρε φίλε, είναι έτσι. Καλός κάκος. Μπορεί να είναι και κλισέ, αλλά είναι έτσι. Καταλαβες. Εγώ το έχω δει να συμβαίνει. Γενικότερα. Okay, και υπάρχει κάποιο βίωμα. Ναι, και θεωρώ ρε φίλε πως πρέπει να.
πώς το λένε. Να γίνει addressed κάπως. Εγώ ήθελα να το κάνω, ρε φίλε, ναι. Το θεωρώ σημαντικό κοινωνικά. Γενικότερα, ό,τι θεωρώ σημαντικό κοινωνικά, θέλω να το λέω και να το δείχνω. Αν αφήσουμε τους στίχους έξω, τι θεωρείς σημαντικό κοινωνικά? Δηλαδή, αν σε ρωτήσω σαν Ηλία να μου πεις με λέξεις και όχι με στίχους, όχι με raps, τι θεωρείς σημαντικό κοινωνικά? Ρε φίλε, θεωρώ πως αυτό που έχει χαθεί ειδικά στη Μεγαλούπολη που ζούμε εμείς, είναι, ρε φίλε, ότι έχει γίνει λίγο πιο απρόσωπη η πόλη. Βασικά είναι πιο απρόσωπη η πόλη. Δηλαδή, μπορεί να νιώθεις μόνος σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Ζορομπάς πολλά κλείψει είναι σε εξοχή και σε επαρχία και δείχνουν εικόνες. Κοίτα, γενικότερα είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει η φύση. Okay. Δηλαδή, θα ταξιδεύουμε πολύ, θα ταξιδέψουμε συχνά, ρε παιδί μου, και θα προτιμήσουμε κάτι τέτοιο. Κατάλαβες. Δηλαδή, το Αλήθεια, που ήταν το βίντεο κλιπ του προηγούμενου μας δίσκου, το κάναμε εκεί γιατί είχαμε πάει σε ένα φεστιβάλ αυτοοργανωμένο εκεί, το οποίο είναι στη Λίμνη Δόξα, στο Φενέο Κορινθίας, το οποίο, παιδιά, το μέρος δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς περάσαμε τέλεια εκεί και είπαμε ότι κοίτα, πάμε να κάνουμε το βίντεο κλιπ του δίσκου εκεί, ξέρω. Υπάρχει όμως πολύ στοιχείο φύσης και στο κέντρο του Φεράκη, ναι. Με τον Άντσερ, δηλαδή έχει πολύ. Κοίτα, η αλήθεια είναι, ρε φίλε, πως εμένα αυτό είναι αυτό που μου χτυπάει, ξέρω εγώ, μέσα στη. Που μου χτυπάει πολύ στην καθημερινότητά μου, κατάλαβες. Δηλαδή, μέσα στην πόλη. Εντάξει, κοινωνικά τώρα υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά και μεγάλα ζητήματα. Ποια ξεχωρίζεις, σαν Ηλίας? Εγώ θεωρώ πως σε αυτό που στο timing, στο τώρα δηλαδή, θεωρώ πως ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι η υγεία, ρε φίλε. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θεωρώ πως έχουν μπει τα σωστά μέτρα, έτσι ώστε, δηλαδή θεωρώ πως μας κοροϊδεύουν, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν γίνεται να παίρνεις αυτοκίνητα στους μπάτους και να παίρνεις μέθη, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνεις. Το σύστημα υγείας, λοιπόν. Ναι, θεωρώ πως το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή είναι. Υποβαθμισμένο. Είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένο, ρε φίλε. Okay. Γενικότερα, θεωρώ πως είμαστε μια χώρα η οποία δεν μπορεί να αποφασίσει να κάνει τίποτα μόνη της. Πολλά χρόνια τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, για πολλά χρόνια ήμασταν προτεκτοράτο των Γερμανών, ρε φίλε. Κατάλαβες. Και ακόμα παίρνουν άλλη αποφάση για μας. Και αυτό είναι και αυτό, ρε φίλε, που με ανησυχεί γενικότερα. Υπήρχε πρόβλημα δημοκρατίας. Υπήρχε έλλειμμα δημοκρατίας, θεωρείς. Ναι, δεν υπάρχει δημοκρατία για μένα τώρα. Δεν είναι δημοκρατία αυτό, ρε φίλε. Δεν το θεωρώ. Δηλαδή, σου μιλάω πολύ ειλικρινά. Δεν θεωρώ πως είναι δημοκρατία αυτό, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αυτό που γίνεται στην Ασμήνη δεν είναι δημοκρατία. Και αυτό που γίνεται σε όλες τις πλατείες και όλο αυτό που συνέβη γενικότερα φέτος το χειμώνα δεν είναι δημοκρατία. Τι πιστεύεις όμως ότι το φέρνει αυτό, γιατί είναι μια κυβέρνηση η οποία καλώς ή κακώς, όσο και να διαφωνούμε. Θεωρώ, ρε φίλε, πως είναι ψηφισμένη. Άρα, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που το κάνει establish? Θεωρώ, κοίτα, αρχικά είναι ψηφισμένη, αλλά όχι από όλη την Ελλάδα. Έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής. Έχει ένα πάρα πολύ τεράστιο ποσοστό αποχής και ψηφίστηκε από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτονται. Πραγματικά. Δηλαδή, ο άλλος τι να σου πω. Βγαίνει και σε κατουράει, δηλαδή βγαίνει στα κανάλια που τα έχει πληρώσει. Δηλαδή, τι να σου πω, δεν μπορώ να δω τηλεόραση. Νιώθω ότι με κοροϊδεύει. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς μπορούν και βλέπουν τηλεόραση. Μπορώ να δω ειδήσεις. Δηλαδή, μου ανεβαίνει πίεση. Το καταλαβαίνω, καταλαβες. Δηλαδή, νιώθω. Δηλαδή, μπαίνω στη διαδικασία και λέω, τι βλέπω, ξέρω εγώ τώρα. Δηλαδή, όλος δεν το καταλαβαίνει. Γενικότερα, η χώρα αυτή είναι λίγο τη φάση, ρε φίλε, έχει δεξιά κατάλοιπα. Υπάρχουν. Μπορεί να υπάρξει απάντηση όμως αυτό, δηλαδή βλέπεις κάποια δύναμη η οποία να μπορεί να φέρει, να το ανατρέψει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, φίλε. Mm-hmm. Θεωρώ πως ναι. Mm-hmm. Ο καθένας από το δικό του πόστο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, απλά δεν ξέρω αν φτάνουν μόνο. Αν μπορεί να φτάσει μια εξέγερση, καταλαβαίνεις. Okay. Δηλαδή, μια εξέγερση μπορεί να φέρει και κάποιες απώλειες οι οποίες. Θα ξαναπάς μετά, θα ξανακατεύεις. Μπορεί να κάνει περισσότερο κακό, εννοείς. Κατάλαβες. Mm-hmm. Δεν θεωρώ πως θα κάνει περισσότερο κακό, αλλά θεωρώ, ρε φίλε, πως είμαστε σε μια φάση στην οποία εγώ προσωπικά βλέπω ότι δεν υπάρχει. Αυτό που σου είπα και για τη Μεγαλούπολη. Δηλαδή, θεωρώ πως έχουμε χάσει λίγο τη φάση του να ζούμε μαζί, ρε φίλε. Κατάλαβες. Να πούμε ότι μπορούμε να. Δεν σου λέμε να ζήσουμε μαζί με τους φασίστες. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε ποτέ μαζί με τους φασίστες. Εντάξει, φασίστες υπήρχαν και στην επαρχία όμως. Ναι. Είχε ποστά υψηλά. Εννοείται. Όχι, λέω γενικότερα τώρα. Mm-hmm. Κατάλαβες. Απλά θεωρώ, ρε φίλε, πως. Έχουμε διαιρεθεί πάρα πολύ. Mm-hmm.
Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για εμένα. Δηλαδή το πόσο έχει διαιρεθεί και η φάση του κινήματος, καταλαβαίνεις, και όλος αυτός ο κόσμος. Απλά ρε φίλε να σου πω κάτι, στις μεγάλες αποφάσεις ο κόσμος ήταν εκεί και θα είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος είναι πάρα, εγώ βλέπω τον κόσμο πάρα πολύ φοβισμένο, φίλε. Δηλαδή εγώ τι να σου πω τώρα, στην πραγματικότητα ρε φίλε πιο πολύ στον κορονοϊό και μέσα στην καραντινή έβλεπα ανθρώπους που φοβόντουσαν να βγουν έξω για να φάνε 300 ευρώ παρά για τον κορονοϊό. Καταλαβαίνεις. Γιατί ρε φίλε, μας κρατάνε σε μια φάση στην οποία γενικότερα δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα είσαι νέος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και βγάζεις 800 ευρώ και έχεις ενίκιο 250 ευρώ, θα είσαι minimum. Μια ζωή νέος στην Ελλάδα που θα βγάζεις 800 ευρώ και θα πληρώνεις ενίκιο 250 ευρώ. Στην καλύτερη. Αυτό θα είσαι. Στην καλύτερη. Γιατί υπάρχουν και χειρότερες γενικότερα που δεν τις έχουμε δει ακόμα, δεν ξέρω. Δεν μπορείς να μπεις στη διαδικασία και να πεις ότι θα κάνω κάτι. Και ενδεχομένως δεν θα βγεις και να κλέψεις, ξέρω εγώ. Θα βγεις να μαχαιρώσεις, θα βγεις να γίνει το οτιδήποτε. Κατάλαβες. Μπορεί μετά να χτυπήσεις. Δηλαδή αυτό που λέγαμε για το ραπ, μπορεί να γίνει και αυτό, ναι. Μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Απλά το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι γενικότερα. Δηλαδή να πεις ότι κοιτά να ψηφίσω, ξέρω εγώ. Δηλαδή να μπω στη διαδικασία να ψηφίσω. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και μίλαγε και έκανε και έρανε και πάρα πολλοί κόσμος πίστεψε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, φίλε, στην αρχή δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Όπως και το ΠΑΣΟΚ στην αρχή δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Δεν ήταν αυτό που έγινε μετά. Το ΠΑΣΟΚ στην αρχή είχε νεολαία. Κουφοντίνα ήταν στην νεολαία το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Κατάλαβες. Δηλαδή τα κόμματα όταν μπαίνουν. Και γίνεται όλη. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε, είναι η πιο αδιάφορη. Πώς το λένε, αντιπολίτευση. Στην πιο φασιστική κυβέρνηση. Δηλαδή θεωρώ πως δεν θέλει να πάρει τη χώρα. Είναι επικίνδυνο αυτό. Εννοείται πως είναι επικίνδυνο, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να την πάρει τη χώρα. Είναι και παράδοξο δηλαδή ότι δεν υπάρχει. Δεν θέλει να πάρει τη χώρα στην κατάσταση που είναι τώρα. Α, εννοείται πως δεν θέλει να την πάρει. Και για να θέλει να την πει, δηλαδή, και να μπει στη διαδικασία. Τι να σου πω, ρε φίλε, άμα ο ΣΥΡΙΖΑ έμπαινε και ήταν. Πώς το λένε, και έμπαινε με τα όλα για να πάρει τη χώρα και να δούμε τι θα γίνει, ας μπορεί και να τον ψήφιζα. Κατάλαβες. Τώρα, ρε φίλε, δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Δηλαδή, και να θέλω να ψηφίσω, δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Αλλά, ρε φίλε, δεν θέλω να βγουν πάλι αυτοί με αυτόν τον τρόπο. Κατάλαβες. Και φαντάζομαι ότι και το αίτημα που εκπροσώπησε το ΣΥΡΙΖΑ παραμένει και ας έχει αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ κατεύθυνση. Το αίτημα δηλαδή αυτό που είχαν οι άνθρωποι που το στηρίξανε το 2015, του να επιμπλακούμε έτσι από την παρέμβαση την ευρωπαϊκή, του να μπορέσουμε να πάρουμε. Του να επιμπλακούμε με την ίδια, του να μπορέσουμε να πάρουμε ψηφίσματα και νόμους στα χέρια μας και να διοικήσουμε τις κοινωνίες μας και τη χώρα μας. Νομίζω ότι παραμένει σαν αίτημα. Ναι, απλά να σου πω κάτι. Όταν του δόθηκε η ευκαιρία να το κάνει. Δεν το έκανε. Και πέρα από αυτό, εκεί φτάνουμε σε αυτό που λέγαμε πριν. Ότι είμαστε μια χώρα που δεν μπορεί να αποφασίσει μόνη της, φίλε. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δηλαδή ο Τσίπρας δεν νομίζω πως θα έβγαινε και θα έλεγε. Το Τσίπρα πες τον πέρα 500 τηλέφωνα και το βράδυ. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Εγώ που μπορεί να είμαι και συνωμοσιολόγος και έχω δει και πολλές ταινίες. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Από το εξωτερικό και να του λέγανε φίλε, τι πάει να κάνεις τώρα εκεί. Ποιος νομίζω ότι είσαι. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Καφενειακά τα λέμε αυτά τώρα. Σίγουρα. Ραπ καφέ. Σίγουρα. Αλλά ρε φίλε, τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Εγώ θεωρώ πως μπορούμε με αυτοοργάνωση τουλάχιστον να ζήσουμε όμορφα. Καταλαβαίνεις. Ναι, το θέμα είναι στη Βουλή πως μπορούμε να επηρεάσουμε ψηφίσματα και πως μπορούμε να πείσουμε να διαμορφωθούν νόμοι οι οποίοι να είναι ευνοϊκοί. Δεν ξέρω, ρε, τι να σου πω. Αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν ξέρω. Πάμε να βγει ένα κόμμα να μπορεί να μας εκπροσωπήσει. Ξέρω εγώ. Εμένα με εκπροσωπεί. Έχουμε πρόβλημα εκπροσώπησης. Έχουμε πολύ σοβαρό, ρε φίλε. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Με τη Χρυσή Αυγή ξεμπερδέψαμε, πιστεύεις? Όχι. Όχι, βέβαια. Θες να μου το εξηγήσεις αυτό? Ρε φίλε, τι να εξηγήσω τώρα για τη Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή έχει πέσει τα μαλακά. Αυτό έχω να πω εγώ. Ότι γενικότερα η Χρυσή Αυγή είναι μία. Ρε φίλε, η Χρυσή Αυγή είναι ένα. Πώς το λένε, είναι έτσι μία. Είναι ένα κόμμα το οποίο γενικότερα. Εγκληματική οργάνωση. Είναι μία εγκληματική οργάνωση η οποία, ρε φίλε, ούτε μεταξύ του δεν τα έχουν καλά αυτοί. Κατάλαβε να σου πω. Δηλαδή ο ένας στο δικαστήριο, ο ένας με τον άλλον. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Όλοι ξέρουν την Χρυσή Αυγή, ρε φίλε. Δεν θεωρώ πως έχουμε ξεμπερδέψει, όχι. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει επειδή τα πρόσωπα πέσαν στα μαλακά ή επειδή ο κόσμος που τους στήριξε υπάρχει, απλά είναι. Ρε φίλε, υπάρχει η ιδεολογία αυτή. Okay. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Δεν θεωρώ πως έχουμε ξεμπερδέψει γιατί αυτή σε δύο χρόνια μπορεί να είναι έξω όλοι. Δεν το ξέρεις αυτό. Mm-hmm.
Απλά είναι σημαντικό, ρε φίλε, το ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος κυκλοφοράει, καταλαβαίνεις, δικός μας. Δηλαδή το ότι είχαμε 40.000 κόσμο την ημέρα της απόφασης, είναι σημαντικό, ρε φίλε. Πάνω απ' ότι πολλοί είναι αντιφασιστικοί, έχει αντανακλαστικά, είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει. Αυτό είναι. Σας αρέσει, πάρτε το. Τι θα κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Αυτό δεν το συζητάμε καν, ρε φίλε. Και αυτό είναι και το σωστό, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορούμε να παράγουμε το μίσος. Τι να κάνουμε τώρα. Καλός κακός. Το θέμα είναι να μην το ξαναβρούμε απέναντί μας, νομίζω. Ρε φίλε, αυτό δεν μπορεί να μας υποσχεθεί κανένας. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε γενιές οι οποίες να μην το δέχονται, κατάλαβες. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Είτε κάνεις στρατευμένη τέχνη, είτε κάνεις, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε. Από οικογένεια, από... Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να υπάρχει μες στην κοινωνία, ρε φίλε. Είναι καρκίνος μες στην κοινωνία. Κύριε, θέλω να πείτε κάτι σε αυτό, για να το κλείσουμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Με βρίσκεις σχεδόν 100% συμφωνώ, τουλάχιστον όσον αφορά το ζήτημα αυτό της Χρυσής Αυγής και του φασισμού, ο οποίος, εντάξει, τουλάχιστον τη δική μας τη γενιά και στη δεκαετία που πέρασε, τη σημάδευσε πάρα πολύ. Δηλαδή, όλα αυτά τα γεγονότα που γίνανε και το πώς ξαφνικά βρεθήκαμε με 500.000 ψήφους στη Χρυσή Αυγή και έχοντας απέναντί μας αυτούς τους ανθρώπους και προσπαθώντας να βρούμε τι γίνεται και πώς τους ανέχεται η κοινωνία αυτούς τους ανθρώπους και έχοντας και μια δολοφονία στη μέση ενός ανθρώπου και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν αναλυθεί πάρα πολύ και στην δίκη και στα γεγονότα γύρω από τη δίκη και σε όλα αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Να το κλείσουμε εδώ πέρα λοιπόν, μην το βαρύνουμε κι άλλο, να μας πεις τι περιμένουμε για το μέλλον. Live δεν νομίζω στα κοντά ότι υπάρχει κάποιο live, όχι, υπάρχει... στα κοντά δεν έχουμε κάτι στο μυαλό. Περιμένουμε... Εκτός και αν υπάρχει κάποιο απρόοπτο, ξέρω εγώ. Okay. Ούτε κάτι διαδικτυακό. Ρε φίλε. Πολλοί το κάνουν εννοώ γι' αυτό. Πολλοί και εμείς το έχουμε κάνει, ρε. Okay, θα μπορούσε, αλλά δεν υπάρχει κάτι που να έχουμε συζητήσει. Στο Λος Άντζελε που είχε γίνει. Ναι, το είχαμε κάνει εκεί. Γενικότερα περιμένουμε δίσκο Ζωρό 2 Ιουνίου να σκάσει. 9 κομμάτια, δεύτερα παρουσία. 9 κομμάτια. Το λέω τώρα. Αν δεν θέλει ο Ζωρό, το κόβουμε. Δώστε αυτό το, μετά. Το δίνω 9 κομμάτια. Θέλει, δεν θέλει, το πάμε τώρα. 9 κομμάτια, 9 διαφορετική παραγωγή. 9 δεν ήταν για σένα. Ναι. Okay. 9 δεν ήταν. 9 ήταν. 9 ήταν, γι' αυτό ναι, ρωτάω. Ναι, ναι, ναι. Επειδή λοιπόν... το τόνισες λιγάκι. Ναι. Αυτό, περιμένουμε δίσκο Ζωρό. Spotify, δίδυμο. Από Ζωρό μπάζ σαν δίδυμο κάτι. Ζωρό μπάζ σαν δίδυμο. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό, το οποίο πρέπει να χτενιστεί καλά και να δουλευτεί σωστά, έτσι ώστε να σκάσει μετά. Και αυτό θέλουμε γενικότερα. Και περιμένουμε και βινήλιο Λεωφόρο Καβάλας. Βινήλιο Λεωφόρο Καβάλας θα παίξει σύντομα ανακοίνωση μέσα στο Ζωρό Μπαζ Merch και στον Μπαζ Καπιτάνο στο Instagram, που θα έχει να κάνει με το θα λειτουργήσουμε προπαραγγελία. Και προσπαθούμε να κοιτάξουμε να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό γενικότερα. Και αυτό δηλαδή. Αυτό πρέπει να... Και θα είναι βινήλιο μαζί με CD. Okay. Αυτό. Ηλία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Τέλεια συζήτηση και πάρα πολύ ουσιαστική, νομίζω. Έτσι. Τα πάμε. Καλή συνέχεια.